Έλα, 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 έλα! Για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φατσουκουμένο πιπίνο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καμ του δόθε πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε μπουμπουκοπλάσταρα, ελάτε και σήμερα να κάνουμε σουξουμούξου. Να κάνουμε ράδιο ψυχοθεραπεία για την ψυχοπλακωτισμό, να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια της στενοχώριας και της μελαγχολίας και να πούμε και σήμερα ζουμουσού να ζήσουμε μεγάλες στιγμές, λέμε! Έχω σήμερα κορύβαντα αέναο Σωτήρη Δασκαλάκη πίσω από την κονσόλα. Καλώς το λαμπρό αγόρι! Πάντα εδώ, στις επάλξεις του έλαχε και αυτού ο κλήρος να κάνει πρωινές ηχοληψίες. Δύο ώρα με τον τρελό, αλλά δεν πειράζει, αγόρι μου, δεν πειράζει. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα στη ζωή. Πάρε μαθήματα! Άρε διδάγματα, οπλίσουμε υπομονή. Και βέβαια έχουμε πολλά και σημαντικά να συζητήσουμε σήμερα. Έχουμε να δώσουμε και υπέροχα δώρα. Έχουμε σήμερα δύο τραπέζια από τη Λαδόκολα. Το χορηγό της δεύτερης ώρας Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Να πάτε να γουστάρετε, να φάτε με την παρέα σας. Και επίσης ένα υπέροχο, ένα καταπληκτικό ηχείο Bluetooth LG. Ο χορηγός της πρώτης ώρας που είναι η Electronet, που σε συνεργασία με την LG έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους και κάνουν πραγματικά υπέροχα πράγματα. Αναζητήστε τα νέα πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια στεγνοτήρια της LG που ενσωματώνουν την προηγμένη τεχνολογία True Steam για την καταπολέμηση των αλλεργιών, για τις διάφορες αλλεργιογόνες ουσίες δηλαδή, όπως τα ακάραια σκόνης, ως και 99,9%. Και με τη λειτουργία Stream Refresh διευκολύνεται η καθημερινότητα, καθώς μπορείτε να φρεσκάρετε τα ρούχα σας σε μόλις 20 λεπτά. Ωραία πράγματα από την LG, τελευταίες λέξεις τεχνολογίας, μαζί με την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, που είναι φυσικά χορηγός της πρώτης ώρας εδώ και πάρα πολύ καιρό και συνεχίζει να είναι επίσης χορηγός πρώτης ώρας. Είναι η Ερβαντόλ, κορυφαία κρέμα για θλάσεις, για οστεοαρθρίτιδες, για τα ρευματικά σας, για τα αυγενικά σύνδρομα, τα πάντα όλα από τη συγκεκριμένη κρέμα που έφτιαξε η Σύναψης, πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία. Και βέβαια όσοι την πήρατε καταλάβατε γιατί μιλάμε. Ερβαντόλ, μπείτε και στο ερβαντόλ.gr να ενημερωθείτε για περισσότερα τώρα που θα δροσίσει ο καιρός και θα την έχετε απόλυτη ανάγκη. Χορηγός πρώτης ώρας φυσικά η υγραεριοκίνηση Εσκιάδη 473-118. Κανένας άλλος δεν γνωρίζει το αυτοκίνητο όσο η οικογένεια Εσκιάδη. Βάλτε το μαραφέτη και θα μας θυμηθείτε, θα ησυχάσετε από το βραχνά της βενζίνης. Εξοικονόμηση ως και σχεδόν 40-50% σε σχέση με τα λεφτά που δίνετε τώρα. Όλα καλά. Πιστεύω ότι χθες το βράδυ, να καταλάβατε γιατί χαλιόμαστε τόσο πολύ όταν η ομάδα πάει και κάνει εμφανίσεις και αποτελέσματα όπως αυτό στη Ριζούπολη. Και λέω χθες το βράδυ γιατί για μια ακόμα φορά είδαμε την μεγαλύτερη της Ευρώπης μέσα στο Καραϊσκάκης, την μεγαλύτερη εννοώ σιγουράντζα στο στοίχημα της Ευρώπης, και μην μου πει κανένας και τι κάνατε στην Ευρώπη. Τα πάμε για μας, περάσαμε τον εαυτό μας πριονοκορδέλα για αυτό που έγινε με την Όστερσουντ. Σωστά. Ναι και δεν είμαστε στο Champions League. Σωστά. Αυτό όμως δεν μας στερεί το δικαίωμα να σας κάνουμε τρελή καζούρα όπως μας κάνετε κι εσείς όταν έχουμε τα κάτω μας. Καλά, οι δηλώσεις Κυρσάβα μετά από τον Μπουλκουμέ είναι μνημείο, είναι έπος. Θα σας πω αποσπάσματα με το σχετικό χαλί. Δεν υπάρχει πουθενά τίποτα. Αλλά 0-3 ήταν στο ημίχρονο. Και λένε αυτοί οι πονόψυχοι άνθρωποι της Sporting, προσέξτε δηλαδή, είναι και τα μάτς τα άλλα τώρα δηλαδή που ακολουθούν. Αλλά λένε αυτοί οι πονόψυχοι της Sporting, ρε εσύ, κρίμα είναι. Μεγάλος άνθρωπος να τον στεναχωρούμε και αυτόν και τον άλλον. Με το μουσί. Κρίμα δεν είναι. Ας κατεβάσουμε τα χέρια. Μην γίνει πάλι κανένα 06-07. Και τους λυπήθηκαν οι άνθρωποι και έγινε αυτό που έγινε. Εμείς παραδοσιακά, ναι, το ξαναλέω, ξέρουμε τι κάναμε, αλλά μην νομίζετε ότι θα γλιτώσετε. Έτσι. Ζωή σε λόγου μας. Έτσι. Με αυτό το χαλί
Διαβάζω τις δηλώσεις του κυρίου Σάβα Θεοδωρίδη, ο οποίος μας φτιάχνει για μία ακόμα φορά το κέφι. Τον ευχαριστούμε γιατί τροφοδοτεί σατυρικές, παύλα ψυχαγωγικές εκπομπές. Σάββας Θεοδωρίδης, είμαι ευχαριστημένος. Φύγαμε όλοι χαρούμενοι από το γήπεδο. Έτσι, 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 χαρούμενοι αυτά. Ενώ όταν δεν μπορείς να το αποφύγεις, το απολαμβάνεις. Χήμαρος και βέβαια μίλησε για άθλιες διαιτησίες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αγόρι μου, τα αγόρι μου, είμαι ευχαριστημένος, λέει. Γιατί περάσαμε Γολγοθά σήμερα. Πολύ άσχημες στιγμές ζήσαμε. Δεν είναι δυνατόν να χάνει ο Ολυμπιακός εδώ μέσα. Έλα που είναι. Αυτή είναι η καλύτερη ομάδα στην Πορτογαλία, όπως ενημερώθηκα. Ήταν ένα πολύ καλό μάθημα για εμάς. Χρειάζεται αυτοσυγκράτηση. Και το μυστικό σε αυτά τα παιχνίδια είναι να μην φας γκολ. Τρία έφαγες μέσα σε ένα ημίχρονο. Δεν στο είπαν καλά το μυστικό. Λέει ο κύριος Σάββας στο τέλος. Εμείς φύγαμε ευχαριστημένοι στο τέλος. Μπορώ. Δηλαδή, συγχωρέστε με, αλλά... Είμαι ευχαριστημένος. Είχαμε την ατυχία με τα γκολ που φάγαμε στο πρώτο ημίχρονο. Δεν ξέραμε από πού θα το φάμε. Στο δεύτερο ήμασταν καλύτεροι. Ανέβηκε και ο κόσμος. Ενθουσιάστηκε ο κόσμος. Ερώτηση. Επειδή λέει στο τέλος, ξεγυμνώθηκαν για μία ακόμα φορά, αλλά τέλος πάντων σε λίγο θα σας το πω αυτό. Λέει λοιπόν ότι να μας συγχωρέσουν οι φίλαδοι για τη σημερινή ήττα. Θα δούμε σιγά σιγά πώς θα προχωρήσουμε και θα κοιτάξουμε να κάνουμε το καλύτερο για να πάρουμε βαθμούς στην Ελλάδα. Ακόμα είναι νωρίς, πρέπει να δώσουμε προσοχή στο πρωτάθλημα το οποίο εξελίσσεται με διάφορα γεγονότα και διαιτησίες άθλιες. Without chip. Άνευ τσίπας. Δεν υπάρχει τσίπα, είναι άτσιπη. Δεν είναι. Σαν να μιλάνε, σαν να ήρθαν αυτοί τώρα πρώτη φορά και δεν έχουν κάνει τίποτα τόσα χρόνια. Δεν έχουν εκμαυλήσει τους πάντες. Δεν έχουν ισοπεδώσει τα πάντα. Φτάνει γιατί και σε. Ακόμα και στην παροδία δεν το αντέχω. Λοιπόν, ερώτηση. Ο Πάρτο που πιάνει τα κακαλάτ, να το πω στα ποντιακά, που πιάνει τα αμελέτητα, που πιάνει τα αχαμνά. Υπάρχουν διάφοροι όροι που... Για να μην πούμε τη λέξη. Καταλαβαίνετε. Λέω, θα γίνει ο χαμός που έγινε με τον Μπέλκα. Θυμάστε τον Μπέλκα, μόνο που δεν ζητήσανε να τον κρεμάσουμε ανάποδα στην πλατεία Αριστοτέλους, αφού τον έχουμε βουτήξει σε πίσα και πούπουλα και κρέμασμα ανάποδα. Να τον απελάσουμε, να τον στείλουμε πουθενά, ας πούμε, καμιά εξορία, τίποτα σε κανένα ξερονίζει. Τέτοια πράγματα ζητήθηκαν. Με τον Μπέλκα που είχαμε πει λάθος που πιάνεις. Έτσι, το είπαμε πρώτη-πρώτη. Δεν είναι ωραίο. Θυμάστε τι έγινε. Παίζανε τη φωτογραφία, παίζανε την φάση από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτή. Στα site αυτά, ντροπή, έτσι αλλιώς. Και... Περιμένουμε λοιπόν να δούμε, επειδή στο δεύτερο γκολ ο Πάρτο πιάνει εκεί την περιοχή και με πάθος κιόλας. Προφανώς είναι αυτό που πήρε χθες ο Ολυμπιακός, ήθελα να μας δείξει. Ότι τι πήρατε χθες, πήραμε, α τι πήραμε, δωρητής οργάνων η Sporting. Αυτά έτσι ένα μικρό δαχτυλάκι, γιατί μην νομίζετε ότι εμείς, επειδή ξέρουμε τι έχουμε κάνει, ξέρουμε τι κάναμε σαν ΠΑΟΚ, αλλά μην νομίζετε ότι δεν ασχολούμαστε μαζί σας έτσι για να διασκεδάζουμε κιόλας. Απλά μήνυμα προς τους παίχτες του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι ο αντίπαλός σας. Τους βλέπετε? Σε αυτούς δίνετε δικαίωμα να βγάζουν γλώσσα. Αυτή ακριβώς είναι, να ξεγυμνώνονται. Αυτή ακριβώς είναι η ομάδα που έχετε αντίπαλο για το πρωτάθλημα. Και κύριε Λουτσέσκου, διαφωνώ κάθετα, οριζόντια, διαγώνει όπως θες. Με το... Δεν είπα, λέει, ότι στόχος είναι το πρωτάθλημα. Είπα ότι όνειρο είναι το πρωτάθλημα. Λάθος. Όνειρο. Όνειρο μπορεί να είναι να πούμε για το Διαγόρα Ρόδου. Για τον Ιαλισσό. Για την Αχλαδινή να πούμε και τον Ποσειδώνα Διδήμων. Για τον ΠΑΟΚ δεν είναι όνειρο. Δεν σε πήρανε για να ονειρεύεσαι. Αν θέλαμε, βάζαμε να πούμε μια... ένα κέρινο ομοίωμα. Σε πήραν για να κατακτήσεις το πρωτάθλημα. Και είπαμε και χθες, όχι ότι είναι δική σου η ευθύνη ολοκληρωτική για αυτό που βλέπουμε, αλλά διαφωνούν οι παίκτες. Εδώ άκουσα τον Μακ να λέει στόχος το πρωτάθλημα. Ο Πρίγιοβιτς το ίδιο. Μάλλον
πρέπει να συζητήσει μαζί του. Και μετά λες έλλειψη αυτοπεποίθηση. Φυσικά, όταν ο ίδιος ο προπονητής λέει ότι να είπε όνειρο, λέει το παιδί, τι όνειρο. Τι όνειρο με τέτοιο ρόστερ, φτιάξει την ομάδα γρήγορα, κατάκτησε το πρωτάθλημα και θα αποθεωθείς φυσικά. Και δεν άκουσα χθες στο τραπέζι, εκεί στο κτήμα που έγινε στους παίχτες από τον Ιβάν Σαββίδη, παρεπιπτόντως να πούμε ότι αυτό το τραπέζι είχε προκαθοριστεί, είχε μάλλον προγραμματιστεί πριν από αυτό που έγινε στη Ριζούπολη. Δεν άκουσα τον Ιβάν να λέει, παιδιά, όνειρο το πρωτάθλημα. Θα πεθάνετε, είπε, για το πρωτάθλημα. Θα πεθάνετε. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να σκέφτεται τον εαυτό του πάνω από την ομάδα, είπε ο Ιβάν στο τραπέζι, που πολλοί περίμεναν πολύ πιο χοντρά μπινελίκια. Αλλά ο άνθρωπος για μία ακόμα φορά προσπάθησε να είναι ενωτικός, προσπάθησε να δείξει στους παίχτες ότι είναι πατέρας με όλη τη σημασία της λέξης και μιλάει στα παιδιά του. Περίμεναν πολύ πιο σκληρή γλώσσα. Αρκετός κόσμος από τον Ιβάν. Καλημέρα στο 222. Γράψε και όνομα, να μην λέω μόνο νούμερα. Να μην λέω μόνο νούμερα, δεν θέλω. Δεν είμαστε συγκρατούμενοι, να πούμε, σε ο 572 να προαυλιστεί. Ή ο 427, έτοιμα τα σάντουιτς, ο 427, το 427 ποιος το έχει. Αυτό είναι τα νέα με το 1-2. Το όνειρό μου είναι κάποια στιγμή να σαλτάρει ένας από τους υπαλλήλους και να πει 1-2. Ένα-δύο. Απορώ με την καρδιά μου που αντέχει να πονά. Φαίνεται πρώτη φορά μου αγαπώ αλήθινα. Και να χειροκροτηθεί από κάτω, αποθέωση! Έλα, γαμίσε τα σάντουιτς! Δώσε! Μήπως έχεις να πούμε, πες μας και την παραμένη μου γαρδένια, αδερφέ! Αυτά και τα λοιπά. Να ανεβεί πάνω λουλούδια και τέτοια. Ένα τέτοιο. Κάθε φορά που ζυγώνει ένα παιδί, λέω, τι τάλεντο μπορεί να κρύβει αυτό το κορίτσι ή αυτό το αγόρι, φίλε. Να σκύψει το μικρόφωνο και να δώσει ρέστα και να πει ένα-δύο. Ένα-δύο. Ένα-δύο, κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, γεια σας από το γήπεδο της Τούμπας, όπου σε λίγα θα αρχίσει ο αγώνας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου μεταξύ του ΠΑΟ και της Μπαρτσελώνα. Λέω, κάτι άλλο να ακούσω. Θα μου πεις τι σκέψεις κάνεις, φευγαλές, γι' αυτό λέμε έχουμε κάψει φλάντζα εδώ και χρόνια. Ένα-δύο. Ένα-δύο, ναι. Το 122, Μπρομαποϊκάρνα, East 5, 0-1 από ημίχρονο. Ευχαριστώ πολύ. Μικρόφωνο βρίσκει ο άλλος. Ένα-δύο. Ναι. Θα ήθελα να πω λοιπόν για την περίπτωση Στανόγεβιτς και Λουτσέσκου και να αρχίσει να λέει τη δική του άποψη, να κάνει εκπομπή και να πάει και σε διαφημίσεις. Χορηγός, θα πούμε Goodies, ξέρω εγώ, ή McDonald's ή οτιδήποτε. Λέμε τώρα. Ξεφύγαμε πάλι στο χωματόδρομο, αγαπητέ Σωτήρη. Αυτό είναι λογικό. Χθες λοιπόν έγινε το τραπέζι. Δεν ξέρω αν είχε ψάρια. Θα ήταν ωραία ευκαιρία να δει οι παίχτες του τι ψάρια πιάνουν. Να τους βάλει τα ψάρια μπροστά. Ή κάποιοι να παραγγείλουν σούπα. Καλά ρε παιδιά. Ήρθαμε σε ένα ωραίο, ας πούμε, εστιατόριο, τέλος πάντων, σε ένα ωραίο κτήμα εδώ κτλ. Και εσείς παραγγείλατε σούπα. Ναι, coach, παραγγείλαμε σούπα για να δείξουμε ότι δεν μασάμε. Αλήθεια. Αλλού, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Στήριξε ο άνθρωπος. Στήριξε. Ο Ιβάν, με όλη του τη δύναμη, το Λουτσέσκου. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον προπονητή, είπε. Εντάξει. Το θέμα είναι να έχει ο ίδιος ο προπονητής εμπιστοσύνη στον εαυτό του, να έχουν και οι παίκτες εμπιστοσύνη στον προπονητή, να τους εμπνέει, να τους πορώνει, για να πάμε να αντιμετωπίσουμε αυτόν που είδαμε χθες να διασύρεται. Τους είδατε? Πέρασε πάνω από το κορμί του Ολυμπιακού χθες Sporting, έκανε ό,τι ήθελε, αυτό είναι. Βλέπετε η προπαγάνδα. Παρουσίασαν φέτος πάλι μία. Η ερυθρόλευκη προπαγάνδα, μία ομάδα σαν να είναι ο ανίκητος. Και οι μεταγραφάρες και έτσι. Και αλλιώς και αυτά. Και ο πρόεδρος και μπάτζετ και τέτοια. Πάνε εκεί και περνούν οι άλλοι και κάνουν όργιο. Σταματήσαν οι άνθρωποι. Λυπηθήκανε. Σου λέει εντάξει, 0-3. Και στο τέλος, με τι ασχολήθηκε ο πιο γραφικός και από βόλτα με γόνδολα 15 Αυγούστου, Σούρουπο. Και ο Γονδολιέρης, πρώην τενόρος στη σκάλα του Μιλάνου, που απέτυχε, τον έφαγε το κύκλωμα, okay. Και είναι ο Γονδολιέρης και τενόρος, πιο γραφικός και από βόλτα
με γόνδολα. Πιο γραφικός και από το Ηλιοβασίλεμα Σαντορίνη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό έχει πάει περίπατο. Κι όμως βγήκε να πει τι, οι άθλιες διαιτησίες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή τόσο ποτισμένοι με την προπαγάνδα. Και ξαναλέω κάθε φορά, ξέρουμε πολύ καλά τι κάναμε στραβά. Ξέρουμε πολύ καλά. Μου πει κάποιος, ναι, κράζεις, λέει, αλλά δεν είσαι εκεί. Το ξέρω ότι δεν είμαι εκεί. Ψάξε λίγο να βρεις πώς έχεις βρεθεί όλα αυτά τα χρόνια. Που ήταν τακτοποιημένα τα πάντα. Έβγαινες, έπαιρνες τα χοντρά τα φράγκα. Ντεμέκ επένδυση και γελούσε μαζί σου όλη η Ευρώπη. Εγώ τα τελευταία χρόνια, να ξέρεις το φετινό κάζο, έγραψα σελίδες στο Europa League. Και θα το κάνουμε και στο Champions League. Απλά γιατί αναφέρομαι. Δείτε εσείς οι παίκτες του ΠΑΟΚ ποιος είναι ο αντίπαλός σας απέναντι. Αυτός ένα μηδέν θα μου πεις. Δείτε, αυτοί είναι απέναντι σας. Ακόμα και χθες προπαγάνδα. Ακόμα και χθες το μυαλό εδώ. Οι άθλιες διαιτησίες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει καμία ντροπή, παιδιά. Δεν υπάρχει καμία συστολή, καμία απολύτως. Σε βγάζουν τρελό πραγματικά. Σου φέρνουν την μπλούζα με τα κουμπώματα πίσω, με τα κορδόνια. Θέλετε σηκωτομάρικο, θέλετε με λαιμόκοψη, πώς τι θέλετε. Και λες, ρε παιδιά, μιλάνε. Δεν μπορεί να μιλάνε αυτοί. Δεν μπορεί να μιλάνε αυτοί. Είναι, αποκλείεται. Αποκλείεται. Είναι αυτοί που μιλάνε οι ίδιοι. Οι ίδιοι. Να βγει η Kim Kardashian και να κάνει διάλεξη. Παιδιά, δεν πρέπει να φωτογραφίζουμε τον κόλο μας γυμνό. Όχι. Δεν κάνει. Να είναι πάντα καλυμμένος. Παρακαλώ. Και μην χρησιμοποιείτε τα social media. Δεν είναι σωστό. Δεν θα βγάζουμε την οικογενειακή μας ζωή στη φόρα, σε εκπομπές και reality. Άλλη μόνο. Να βγει Paris Hilton και να πει παιδιά, ή Paris Hilton να βγει και να πει παιδιά, παιδιά, παιδιά. Δεν ξενυχτάμε. Δεν βγαίνουμε έξω. Δεν κάνουμε κοινωνική ζωή. Μένουμε μέσα. Σπίτι, σχολείο, σχολείο, σπίτι, κατηχητικό. Και όπως λέω συνήθως που μου αρέσει πολύ, να βγει ο Νέρωνας και να πει κύριοι, ήρθα να σας μιλήσω για την πυρασφάλεια και τη δασοπροστασία. Προσέξτε που πετάτε τα τσιγάρα σας. Μην αφήνετε τη φουφού να καίει. Μην καίτε τα καλαμπόκια και τα ξερά στα χωράφια σας. Προστατεύστε τη Ρώμη. Φίλες και φίλοι. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα τώρα βγαίνουν και μιλάνε αυτοί. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Αυτή λοιπόν είναι η αντίπαλή σας. Εσείς που φοράτε τη φανέλα και έχετε αυτόν τον άνθρωπο και δεν σας λείπει τίποτα. Μην πούμε πάλι για τα λάθη στον προγραμματισμό το καλοκαίρι. Τα είπαμε χθες. Μην φάμε και δεύτερη μέρα. Εγκλήματα. Για το Στανόγεβιτς που ήρθε και από ό,τι φαίνεται στην προετοιμασία πρέπει να έπαιζαν τα μήλα. Τα μήλα, τσανταλίνα, μανταλίνα κτλ. Δεν υπάρχει τίποτα. Και το ερώτημα παραμένει αν μπορεί αυτός ο άνθρωπος που είναι τώρα να εμφυσίσει, να το αλλάξει, να το γυρίσει, να μπολιάσει τα δικά του πράγματα και να δούμε την ομάδα να παίρνει μπρος. Τους είπε χθες. Τι να πει άλλο ο Ιβάν. Ξεχάστε ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Σας καλώ να ξεχάσετε ό,τι άσχημο έχει γίνει μέχρι σήμερα. Δεν μπορούμε να ξαναβρούμε πράγματα που χάσαμε, λέει. Και δεν έχει κανένα νόημα να μείνουμε πίσω. Σου λέει άιντε. Κάντε πάλι restart. Ξεκινήστε. Η ελπίδα είναι με το ότι θα μπουν και ο Σαμπράνο, θα μπει και ο Βιερίνια να προσδώσουν όχι απλά ποιότητα, να ανεβεί επίπεδο, αν όχι επίπεδα η ομάδα, αλλά πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει με τρόπο σωστό, η ομάδα να έχει ένα σύστημα, να έχει μία αρχή, ένα τέλος, να δείχνει προσανατολισμό μέσα, να έχει αυτοματισμούς, να τα αποκτήσει όλα αυτά. Ξεκάθαρα. Ξαναλέω, τα δώρα μας σήμερα. Έχουμε ένα υπέροχο ηχείο Bluetooth LG. Καταπληκτικό από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης με τη σφραγίδα της LG φυσικά. Έχουμε επίσης δύο τραπέζια στη Λαδόκολα. Γράφετε FM με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Στο 545-26. Τραπέζι λοιπόν. Ωραία είναι τα τραπέζια. Το θέμα είναι να κάνουμε το κρεβάτι στις άλλες ομάδες. Λέω τώρα ρε παιδί μου, δηλαδή να τους ρίχνουμε σε μια τέτοια κατάσταση. Και να μην είμαστε σε αυτό το κρύο ντους, ζεστό ντους, κρύο ντους, ζεστό ντους, αυτό το πράγμα, αυτά τα σκαμπανεβάσματα που μας έχουν διαλύσει από την αρχή της χρονιάς. Από το βράδυ του τελικού και μετά. Playoffs, φιλικά, Europa League, μία έτσι, μία αλλιώς. Δεν νομίζω ότι άφησε περιθώριο πάντως ο Ιβάν λέγοντας
στο τέλος. Να πεθάνετε για το πρωτάθλημα. Είπε και ο άνθρωπος, είστε καλύτεροι, αλλά ακόμα δεν έχουμε κάνει την καλύτερη ομάδα. Το καταλαβαίνει, βλέπει και αυτός, δεν είναι. Αλλά το κυριότερο ότι κανένας δεν πρέπει να διανοηθεί ότι είναι πάνω από τα 4 γράμματα, ότι είναι πάνω από την ομάδα. Κανένας. Όλοι εμείς, λέει, εγώ και οι εργαζόμενοι, είμαστε ουσιαστικά η βοηθή του προπονητή και των παικτών. 11 παίζουν, αλλά 100 δουλεύουν για κάθε παιχνίδι. Και λέει, δηλαδή σαν να λέει, ρε μεγάλε, πιάσαμε το γιατρό να του πούμε να τρέξει γρήγορα όταν τραυματίστηκες. Τα κάνει τα 100 δευτερόλεπτα, 100 μέτρα να πούμε σε 7 δευτερόλεπτα ο γιατρός, για να είναι εντάξει. Πιάσαμε αυτόν που κουρεύει το χόρτο να του πούμε κούρεψε το καλά. Όχι. Πιάσαμε αυτόν που είναι στα κηλικία έξω. Γενικά, τις καθαρίστριες, τα παιδιά που είναι ξέρω εγώ υπολογιστές. Όχι. Όλοι κάνουν, πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους όπως την κάνουμε όλοι μας έξω. Κάντε κι εσείς αυτή τη δουλειά σωστά. Δεν σας ζητάμε κάτι συγκλονιστικό. Τα έχετε όλα. Μπείτε, όχι ριχά είναι, μπείτε, παίξτε και τελειώστε την ιστορία. Αυτό είναι. Και το σημαντικότερο απ' όλα το άφησα για το τέλος. Η μία κουβέντα που είπε, γιατί το πιστεύω ακράδαντα ότι πλέον νιώθει αυτό που λέει ο Ιβάν. Νιώστε από ΠΑΟΚ και όλα θα διορθωθούν. Νιώστε από ΠΑΟΚ και όλα θα διορθωθούν. Αν νιώσετε... Αυτό που φωνάζουμε εδώ και πολύ καιρό. Αν νιώσει, θα μου πεις, ο ξένος μπορεί να νιώσει. Δεν κατάλαβα. Ο Γκαρσία που γεννήθηκε, στην Καλαμαριά ή στην Κάτω Τούμπα. Ο Μουσλίμοβιτς από πού ήταν, από την Τριανδρία. Ο Λίνο από πού, από τον Εύωσμο, από το Κορδελιό. Ο Βιερίνια από πού ήταν, από το Κέντρο. 40 εκκλησιές. Παρεπιπτόντως, κύριε Κοντρέρας, μετά από, και από τις χθεσινές σου δηλώσεις, γιατί ήρθες πέρσι, έκανες μια γυροβολιά, μήπως και μπορέσεις να κάνεις δουλειές, μετά από το χθεσινό, εκνεύρισες για μία ακόμα φορά τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Λέει λοιπόν στους Πορτογάλους, να σε ενημερώσουμε λοιπόν, φίλε Κοντρέρα, το φίλε, βάλτε το και μέσα εισαγωγικά, ότι όταν κάνεις δηλώσεις στην Πορτογαλία, υπάρχει και το ίντερνετ, είναι μια τελευταία ανακάλυψη τώρα εδώ και 10 μέρες, και δεν είναι όπως παλιά που έκανες δηλώσεις μια εφημερίδα τοπική, να πούμε, στο Χωριουδάο και μπορούσαμε να μάθουμε ελάχιστα. Που δεν μαθαίναμε τίποτα δηλαδή, όταν έκανες σε μια πορτογαλική εφημερίδα δηλώσεις. Πού να μάθεις. Τώρα. Αυτούσια, αμέσως, μετά από 3 λεπτά ξέρουμε τι έχεις πει. Και λέει λοιπόν ο κύριος Κοντρέρας, όπως συμβαίνει σε κάθε ομάδα της Ελλάδας, οι οπαδοί του Ολυμπιακού είναι άρρωστοι. Ο Ολυμπιακός είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και οι οπαδοί του οι πιο φανατικοί. Το Καραϊσκάκης ήταν το γήπεδο που μου άρεσε πιο πολύ να παίζω εξαιτίας αυτής της ατμόσφαιρας. Okay. Μην ξανασχοληθείς και μην ξαναέρθεις κιόλας. Μην ξαναρθείς και μην ξαναέρθεις. Τώρα για τις δηλώσεις που έκανε το άλλο το παλικαράκι που ακόμα δεν ξέρει που είναι το πουλί του και αν το βάζει αριστερά-δεξιά, παλιά όταν πηγαίνει στο ράφτη για να σου ράψει παντελόνι, έλεγε αριστερός ή δεξιός. Δεν εννοούσε κομματικά, εννοούσε που βάζεις το πουλί σου. Επειδή λοιπόν ακόμα το πουλί σου δεν ξέρεις που το βάζεις, και εννοώ σε αυτή την πρόταση ότι το πουλί στο κλουβί εννοώ, εσύ που είπες για βούβου βούλγαρη και μπουγάτσες και αυτά κτλ. Μπράβο στον Απόλλωνα που σου έδωσε αμέσως. Αμέσως σου έδωσε το δελτίο στο χέρι και είπε όπως είσαι κατευθείαν, δεν μπορείς να γράφεις τέτοια πράγματα. Βέβαια μπήκε το παιδί προϊόν υποκλοπής και όχι και δεν τα είπα και αυτά. Αφού δεν τα είπες, γιατί ο Απόλλωνας σου έδωσε τον πούλο, λέω εγώ. Με αυτή την απορία έτσι θα σέβεστε από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο. Όχι μόνο τον ΠΑΟ και τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν θα πιάνετε στο στόμα σας. Δεν θα πιάνετε στο στόμα σας και δεν θα γράφετε. Τέτοιες παπαριές δεν θα γράφετε στο διαδίκτυο. Να προσέχετε. Και όποιος δεν προσέχει θα έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη πολύ απλά. Άκου βουβού. Έτσι σου μάθανε. Έτσι σου μάθανε. Λοιπόν, πήγαινε τώρα που θα έχεις χρόνο, αφού δεν θα έχεις ομάδα. Κάτσε λίγο και αφού βρεις που είναι και το πουλί, δες λίγο και άνοιξε κανένα βιβλιαράκι να διαβάζεις λίγο ιστορία. Να μάθεις. Διάλειμμα και επιστρέφουμε!
Τι έγινε, Κωστάκη, σε γουστάρει χωριάτισα. Έτσι, επειδή είχαμε πολύ καιρό να το βάλουμε. Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Ελάτε στην παρέα μας, πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες. 2310-287-888 λέμε, 8 λέμε. Ανοίγουμε γραμμές. Μην ξεχνάτε ότι κληρώνουμε σήμερα ένα υπέροχο ηχείο Bluetooth LG και δύο τραπεζούκλες στη Λαδόκολα να τρώει μάνα και στο παιδί να μην δίνει εκπληκτικά πράγματα. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, γράφετε, είπαμε FM, αφήνετε κενό και το μπουμπουνάτε στο 54526 για τα δύο τραπέζια στη Λαδόκολα και για το ηχείο Bluetooth από την LG, από την Electronet. LG είναι από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. 287-888. Να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σε φταίς σήμερα. Δεν ρωτάω ποιος, γιατί ξέρετε ποια είναι η απάντηση. Καλημέρα σας. Αυτός. 1-0. Δεν είπα. Θα δείπα κάτι σήμερα. Τι γίνεται. Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Γι' αυτόν. 1-0. Γι' αυτό πήρα. Αχ, δεν άκουσα, είπα για ποιον. Α, λοιπόν. Για πες μην... πουλάκι μου, τι έγινε, για να μην λες ότι κρύβομαι, είσαι ωραίος, σε κυμπάρεις. Το ξέρω ότι είμαι ωραίος για παλικάρι μου, λοιπόν. Δεν είπα όμορφος, μην ψηλώνεσαι. Αυτό άσε να το λένε άλλοι. Έτσι. Οι άλλοι. Αν το λένε κιόλας. Ναι, φυσικά. Λοιπόν. Η κουβέντα αμυγός ποδοσφαιρικής στις πρώτες γραμμές, κυρίες και κύριοι. Δεν σου πήρα τηλέφωνο. Ναι. Συμμερίστηκα τον πόνο σου. Αλλά πήρε σήμερα για να συμμεριστώ το δικό σου. Όχι, σήμερα πήρα τηλέφωνο γιατί με τσίγκλησε. Σε προκάλεσα. Αλήθεια είναι. Με προκάλεσα. Μπράβο. Λοιπόν. Μπορούμε να κάνουμε κουβέντα με ερωτήσεις, θέλεις. Θα με ρωτάς μία ερώτηση, μία εγώ. Πάμε. Ναι. Ξεκίνα. Λοιπόν, ναι. Ξεκίνα εσύ σαν οικοδεσπότη. Τι κάνεις. Τα πάντα σε καλή τιμή λόγω. Α, μπράβο. Ειδικά στην Ευρώπη. Χαίρομαι που συνεννούμαστε. Πάμε. Ρωτάς εσύ τώρα. Λοιπόν, εγώ θα ρωτήσω, είπες κάτι για τον Κοντρέρα. Λοιπόν, ο Κοντρέας γνώρισε δύο γυναίκες, μια ξαφιά και μια μελαχνή. Ξανθιά είμαι εγώ. Η μελαχνή είναι λόγω χρώματος. Λοιπόν. Ναι. Και το ρωτήσανε με ποια από τις δύο έμεινε ευχαριστημένος και είπε το παλικάρι ότι η ξανθιά μου άρεσε περισσότερο. Επειδή τον πήρε και τον πέταξε ξανθιά, τον έφτισε. Μισό λεπτό. Εδώ μιλάμε. Εδώ έβγαλε γούστα. Αγαπήθηκε τόσο πολύ που δεν το φαντάστηκε. Γι' αυτό και γύρω έφερνε. Λοιπόν, θα με αφήσεις να... Ναι, να λέω... Θα... Ναι, λοιπόν, μην... Η ξαφιά τον πήρε και τον παραπέταξε. 6 μηνάκια και μετά, γεια σας. Ναι, παρόλα αυτά, εξακολουθεί να είναι καψούρης με την ξαφιά. Τώρα από εκεί και πέρα, είπε δυο λόγια καλά για την ξαφιά και εσύ σαν αδερφός της Μαλαχρινής, παρεξηγήθηκες. Γιατί... Η αλήθεια είναι ότι η συγγενική προσέγγιση που κάνεις έχει ένα ήθος. Φυσικά. Μάλιστα. Περιμένω την ερώτησή σου. Η ερώτηση είναι, θα περιμένει πολύ ακόμα η επόμενη γραμμή. Όχι, λοιπόν. Έγινε, αδερφέ. Είμαστε πονεμένοι και οι δύο, εντάξει. Με τη διαφορά που εμένα πονάει το κεφάλι σου και εσένα σου κόψανε το χέρι και σου κάνουν και τρία ράματα. Πήγαμε ιατρική εκπομπή. Ιατρική. Λοιπόν, όχι, επειδή πας στο χωματόδρομο, λοιπόν. Για να πάω κι εγώ λίγο. Λοιπόν, εχθές τελείωσε και για σένα η Ευρώπη, το κατάλαβες νομίζω, έτσι. Άκουσα, αυτό κατάλαβα όταν κληρώθηκα με Γιουβέντους, με Μπαρσελόνα. Ναι, αλλά από τη Sporting τα έφαγες όμως τα τρία στο ημίχρονο. Δεν με πειράζει, εμένα το θέμα... Το αυτό θέμα που πειράζει. Μπορείς να μου πεις, πρόσεξε, είναι γιατί δεν είσαι κι εσύ εδώ. Αυτό είναι το μόνο που μπορείς να πεις και θα σου πω ότι έρχομαι κι εγώ. Θα φύγεις εσύ για να μπω εγώ. Μακάρι να έρθεις. Μακάρι να έρθει, παλικάρι μου. Εγώ θέλω τον ΠΑΟΚ δυνατό για να έχουν, καλά, αυτό... για να έχουν αξία. Μακάρι, τα πρωταθλήματα που παίρνουν. Όλα, okay. Να ξέρεις πάντως, ο κόσμος καψουρεύεται τις ξανθιές, αλλά παντρεύεται φίλε τις μελαχρινές. Σε φιλώ. Δεν ξέρω, εντάξει. Στο λέω να ξέρεις. Φιλιά, πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Κουβέντα, ξανθιές, μελαχρινές, κομμένα χέρια, ράματα. Ναι, γεια σας. Καμία κοκκινομάλα δεν υπάρχει. Έλα, αυτή να παίξω είναι η κοκκινομάλα όταν αξίζει. Είναι πραγματικά δυναμή της. Ακριβώς. Την καλημέρα μου. Γιώργο μου, αγαπημένε. Όλα τι καλά. Τι μιλάνε. Εάν έπαιρνε τα δοκάρια. Άσε με λίγο να κάνουμε. Θέλω να βρεις το Θαναϊλάκι λίγο. Και βγαίνει ο άλλος, συγγνώμη, στο 3-2 και λέει, εντάξει λέει, γίνει και 3-2, τα γκολ δεν μετράνε.
συμβαθμολογία που θα γίνει μεταξύ μας με παιχνίδια, ναι, μπορεί και να προκριθούμε. Τι ωραία ρε φίλε! Τι ωραία! Μίσης δε θέλουμε. Θέλω να βρεις, συγγνώμη Γιώργο μου, θέλω να βρεις το Θαναϊλάκι που στο 2-3 λέει γκολ! 2-0 Ολυμπιακός! Τ' άκουσα κι αυτό. Δεν γίνονται αυτά. Βρες λίγο ρε Σωτήρη. Έκανα λάθος. Ναι. Λοιπόν, στο γκολ, στο 2-3. Είναι τον Απόλλωνα Σμύρνης, ναι, για την απόφαση αυτή, για αυτό το παιδάκι, καλά τα είπες. Αλλά δεν θέλω παραπάνω να πω, ναι. Ναι. Αλλά εγώ περιμένω ή από την ΕΠΟ ή από τον Υπουργό Αθλητισμού να του πάρει το δελτίο και να το καρφώσει στο πιο ψηλό ταβάνι που υπάρχει. Έτσι. Να τον διαγράψουν από ποδοσφαιριστή, γιατί είναι ρατσισμός. Ανιστόρητη εγκληματική συμπεριφορά. Εγώ περιμένω άλλο, Γιώργο μου, στον πρώτο αγώνα ποδοσφαίρου που θα ακουστεί το βου πριν ολοκληρωθεί το σύνθημα. Με το που θα ακουστεί το βου, περιμένω τον πρώτο κακαλάτο διαιτητή που θα πει διακοπή τώρα. Φεύγουμε από το γήπεδο. Τέλος. Και μείον 6 βαθμούς στην ομάδα, μείον 6 και μηδενισμός. Στο πρώτο παιχνίδι, περιμένω το πρώτο αγόρι. Και περιμένω από την καινούργια ΕΠΟ, περιμένω από την καινούργια ΕΠΟ ένα τέτοιο νόμο, φίλε. Δεν πρόκειται τέλος να γίνει ποτέ αυτό. Και πάμε στον αγώνα της Δευτέρας που μας πέρασε. Δεν μιλάμε για το αποτέλεσμα του παιχνιδιού. Ναι. Η αστυνομία λέει είδε μερικά άτομα γύρω στα 200-300 με κάτι ρόπαλα να περιμένουν τους οπαδούς στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Γιατί δεν κάνανε μία... Ρόπαλα, κάνανε αναπαράσταση τους άθλους του Ηρακλή. Έχω ναι, την γιατί αίσθηση, δεν πιάσανε ναι κάποιον. Γιατί mm-hmm. σε προηγούμενες εκπομπές, στο προηγούμενο ραδιόφωνο που σου γύρισε και σου είπα, η αστυνομία εμάς μας έχει στην μπούκα του κανονιού. Ό,τι φταίνει δεν τα κάνουν. Σωστό. Δεν μπορούσαν να πιάσουν 4-5 άτομα. Σωστό, σωστό. Το ρόπαλο δεν είναι φωνικό όπλο. Μπορεί να υποτείνω τον τογλυφίδα. Α, είναι και αυτό. Όχι, μπορεί να είναι και κοντό. Έχουμε ακούσει και πιο γελίες δικαιολογίες, έτσι. Ότι την πήρε την καρέκλα ο αέρας, λέει. Δεν είναι που την έβγαλε στο κεφάλι ο άλλος. Ή ότι ο Νάβας λέει τα έδειξε τα δύο μεσαία δάχτυλα, έδειξε ένα-ένα το σκορ. Έδειξε κολοδάχτυλα και είπε ένα-ένα, ρε παιδιά, λέει το σκορ. Αγαπητέ κύριε, μέσα αν και δεν πάω την Μπαρσελόνα. Ναι. Στο μεθεπόμενο αγώνα που θα παίξετε με αυτούς μέσα στο γήπεδο σας, πετάξτε τους μία εφτάρα, μία οχτάρα, να το ευχαριστήσω. Δεν πρόκειται, ξέρεις γιατί θα γίνει αυτό. Ένα, γιατί είναι ο Βαλβέρδε στον πάγκο της Μπαρτσελόνα και δεν το βλέπω να είναι για πολύ. Άρα θα την αφήσει ανοιχτή την πόρτα. Θα φέρει τα τριτοδεύτερα. Θα μου πεις τα τριτοδεύτερα της Μπαρτσελόνα είναι, καταλαβαίνουμε ποιοι είναι. Θα το πάνε, θα το καθαρίσουν οι Καταλάνοι. Γιατί οι Καταλάνοι δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Θα τον πάρουν από πριονοκορδέλα. Τι θα πει επειδή δεν είπα για σκοπάδα να πω. Έγινε Γιώργο μου! Έγινε. Να καλά, γεια, γεια. Φιλιά, φιλιά. Βρες Σωτήρη, Θαναϊλάκης. Βρες τον γκολ, στο δεύτερο γκολ, ο Θαναϊλάκης φωνάζει στο 2-3, αν μπορείς, την περιγραφή από χθες. Ναι! Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Άκης. Γεια σου ρε Άκη. Κωστή. Ναι. Σ' αρέσει το θέατρο, ε. Πάρα πολύ. Το κατάλαβα. Αυτοί οι θεατροί που παίρνουν τηλέφωνο, δεν λέω για τον Γιώργο. Γιώργος δεν ήταν πριν. Ναι. Για το ποιον προηγούμενο. Έλα μωρέ τώρα. Που σου αρέσουν το θέατρο. Έλα, εντάξει, αφού λοιπόν... είναι, να σου πω κάτι, μπορεί να είναι γάβρος, αλλά βλέπεις ότι έχει την καζούρα και είναι ωραίος. Είπες σωστά. Έλα. Μπορεί, έξι, γιατί δεν είναι. Ξέρω τι είναι. Πίτα. Footballing. Ναι, το έχει πει κιόλας. Δεν είναι, δεν κρύβεται. Είπε, είμαι Ολυμπιακός και Άρης. Γι' αυτό λέει τα δυο κακά της μοίρας σου. Εντάξει, αυτά τα ξέρουμε τώρα. Τα ξέρουν εντάξει και στα χωριά, γιατί είμαι και εγώ κοντοχωριανός και τον γνωρίζουμε. Είσαι στα χωριά. Λοιπόν, να μην ασχολούμαστε με άλλα τέτοια, άστα μην τα πω. Λοιπόν, εγώ θα ευχαριστήσω ένα άτομο από τον Απόλλωνα. Γιατί πήγα στον αγώνα προχθές. Ναι. Δεν μας αφήσανε στα 300 μέτρα να μπούμε με το αυτοκίνητο. Όχι με το λεωφορείο. Με αυτοκίνητο, γιατί ήταν νη. Ήταν το δικό μου αυτοκίνητο. Νη. Νη. Μάλιστα. Λέει είστε από τη Θεσσαλονίκη, όχι από τα Τρίκαλα του λέω. Και όταν τον είπα από τα Τρίκαλα μας δουλεύει. Τέλος πάντων, να μην πω τι έγινε, λέω πάρε τώρα τηλέφωνο στη δίκη του Απόλλωνα. Γιατί δεν μπορώ να είμαι από τα Τρίκαλα και να έχω νη. Έχω πάει σε πολλά γήπεδα. Και στα Τρίκαλα έχει νιά. Δεν υπάρχει μάτς που να μην το έχω δει με το πάγο εννοώ. Τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν. Λοιπόν, από τη διοίκηση αυτός ο άνθρωπος ήρθε ο ίδιος και μας πήρε. Μπράβο. Αυτό όνομα πρέπει... ξέρεις. Ε? Όνομα. Το επίθετο όχι.
Ναι. Ούτε με ενδιαφέρει φυσικά. Μα, όχι, λέω ρε παιδί μου, γιατί αν ο άνθρωπος έκανε αυτή την κίνηση, να λέγαμε το επίθετό του. Για καλό, δεν υπάρχει. Το ξέρω, το ξέρω, Κώστα το λένε. Λοιπόν, μάλιστα. Καλά, φυσικά τι περίμενες, φίλε. Και μας, όχι μόνο μας πήρε αγκαζέ και μας πήγε μέσα. Και αγκαζέ. Γιατί είχα πρόσκληση. Ωραία. Και μας κέρασε κιόλας. Λοιπόν. Ψ. Έτσι να τα λέμε όλα, γιατί εδώ πέρα εμείς στη Βόρεια Ελλάδα δεν είμαστε. Όχι. Ξέρουμε να γνωρίζουμε. Βεβαίως. Αυτό το είπα, ότι το θέατρο πάει σύννεφο. Λοιπόν, Κωστή. Είπα πριν λίγες μέρες, πριν φύγει ο Ενρίκε, θυμάσαι, ναι, στις πρώτες μέρες της εκπομπής σου, ότι θα είναι σφάλμα μεγάλο να φύγει ο Ενρίκε. Είναι ο μοναδικός παίχτης που κάνει μπούκα μέσα σε 5 λεπτά και καθαρίζει το παιχνίδι. Ναι, με την τρέλα του, αυτή την εκρηκτικότητα δεν έλειψε προχθές. Και επειδή ξέρω ότι δεν ήθελε να φύγει και στεναχωρέθηκε, έτσι, ναι, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Κοίταξε, εδώ τώρα κάπου η αλήθεια είναι στη μέση. Όχι, δηλαδή, να σου ολοκληρώσω λίγο αυτό που λες, γιατί είναι σημαντικό. Ναι, ναι. Ότι ναι, μεν δεν ήθελε να φύγει, όταν όμως είδε ότι δεν παίρνει χρόνο, ότι θα παίζει ο Μακ, θα παίζει ο Βιερίνια, θα παίζει ο Μιστακίδης, θα παίζει ο Βαρέλα, θα παίζει ο Τζάλμα κτλ. Και ότι δεν τον υπολογίζει ο προπονητής, ούτε ο προηγούμενος, κανένας δεν τον είχε βασικό, σου λέει θα πάω να παίξω Champions League με την Καραμπάχ, να παίξω με τη Μονακό, με την Ατλέτικο Μαδρίτης κτλ. Δηλαδή. Δεν τον μαστιγώσαμε για να φύγει με το ζόρι. Ναι, αλλά να ξέρεις και το άλλο. Ο λόγος που τον θέλανε ήταν για τις κάρτες. Φέτος αυτό είναι ένας παράγοντας, φυσικά. Είναι ένας παράγοντας αυτός. Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Τον κάνανε, τον μιλούσανε συνέχεια, τον λέγανε έξω από, ναι, έξω. Όχι από τα. Είχε ένα θέμα. Εμένα περισσότερο με στεναχωρούσε που όταν ξεκινούσε το μάτς δεν έδειχνε την ίδια αυταπάρνηση, δεν έδειχνε το ίδιο πάθος με όταν έμπαινε αλλαγή. Είναι game changer που λένε στα χωριά μας. Τέλος πάντων, θα αποθειωθεί όταν γυρίσει, γιατί είπε τρελά πράγματα για την ομάδα, γεμάτα αγάπη. Θέλω ο Ενρίκε να ήταν μέσα. Okay. Δηλαδή έδωσες τόσα πολλά λεφτά. Αυτό εντάξει, τόσο, και εγώ δεν ήθελα να φύγει. Το είπα. Και στο Γιωργάκη και τον Σαββίδη. Τον είπα 10 φορές. Λάθος το έγραψα. Λάθος ήταν έγινε αυτό. Τώρα. Μπορούμε να τον πάρουμε πίσω για λίγο καιρό. Δανεικός είναι έτσι κι αλλιώς. Το ξέρω. Έγινε. Λοιπόν, σε χαιρετώ. Να πω και κάτι. Πάμε. Κάνε επίλογο. Ναι. Που είπε ο Λιάκος χθες. Ξέρεις για ποιο Λιάκο λέω. Ναι. 9-11. Λοιπόν, αδερφός. Κάθε λεπτό να τρώει γκολ. Εγώ δεν τους βλέπω αυτούς ούτε στη τηλεόραση πουθενά, ούτε τους ακούω. Ναι. Αλλά άκουγα το Λιάκο χθες. Γιατί ήρθα χθες από Αθήνα. Κάθε λεπτό να τρώει από ένα γκολ. Φιλιά! Το πρώτο ημίχρονο. Έτσι γινόταν. Φιλιά! Άντε, φιλιά! Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Και συγγνώμη, περιμένατε. Πάμε στον μεθ επόμενο. 2310-287-888. Εγώ φταίω. Πρέπει να κρατάμε λιγότερο. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Τι γίνεται. Αγόρι μου. Καλά είσαι. Δόξα τω Θεώ. Ζουμουσού, αδερφέ μου, ζουμουσού. Καλημέρα σε όλους. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Άντε φιλιά. Φιλιά. Εντάξει. Θέματα. Πάμε σε παρακαλώ. Ναι. Πες μας. Ο Πάρτο γκολ. 2-0. Συγγνώμη, 2-3 τι λέω. Αυτό που θα ήθελες λες. Ξανά λίγο μια επανάληψη. Πες μας για τον Πάρτο. Και το shoot goal. Με αυτό το θέλαμε νωρίτερα. Το θέλαμε. Ένα Ολυμπιακός τουλάχιστον πετυχαίνει το goal της τιμής. Ποια τιμής? Πάρτο είχαμε πει και νωρίτερα ότι είναι ένας παίκτης. Ναι. Και τώρα πες μας λίγο το σκορ. Goal! Ναι. 2-0. Συγγνώμη, 2-3 τι λέω. 2-0. Όχι, δεν έχει γίνει. Όχι τίποτα. Δεν είναι ο Σεβής πόθος. Δεν είναι. Σε καμία περίπτωση. Όλα καλά. 23-10. 287-888. Θα πάμε σε διάλειμμα. Άρα αφήστε λίγο. Καλημέρα στον Χαριστό τον Δημήτρη. Καλημέρα Κωστή και συνακροατές για το LG Leo 943. Παιδιά, γράψτε μου και το ονοματεπώνυμο. Γράψτε ένα παρατσουκλάκι. Γράψτε μια οτιδήποτε. Μη στέλνετε ξερό το μήνυμα. Δεν θέλω να είναι ο 943, ο 542. Να περάσει. Το μπιφτέκι έτοιμο. 942. Έτσι. Πού αλλού λέμε το νούμερο έτσι σκέτο? Λοιπόν, στην τράπεζα? Όχι, στην τράπεζα δεν φωνάζει. Έτσι, το βλέπεις, το νουμεράκι. Αλλά, ναι. Ο 147 να προαυλιστεί. Έξω, βγει από το κελί του. 147. Εμποδίζει. Επίσης. Έτσι.
Το νη βι τα μη 53 42 87 149 546 2012 62 157 εμποδίζει η πινακίδα του. Να έρθει να το πάρει. Να έρθει να το πάρει. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι σήμερα κληρώνουμε ένα υπέροχο LG. Ηχείο Bluetooth από την Electronet. Παμπουκίδης Νικολαίδης. Που είναι χορηγός πρώτης ώρας. Θα βρείτε υπέροχα πράγματα εκεί. Υπέροχα πράγματα. Στεγνοτήρια και πλυντήρια ρούχων. Από την LG, με προηγμένη τεχνολογία, εξαιρετικές τιμές, οι άνθρωποι χρόνια, 50 χρόνια εμπειρίας. Και τώρα που ενώνουν τις δυνάμεις τους, η Electronet, Παμπουκίδης Νικολαίδης και η LG δίνουν τέτοια πράγματα στον κόσμο. Φυσικά μην ξεχνάτε, η υγραεριοκίνηση Σκιάδη 473-118 θα με θυμηθείτε. Βάλτε το καζανάκι, βάλτε το μαραφέτη στο αυτοκίνητο, στο χώρο της ρεζέρβας, δεν πιάνει η χώρος το πορτμπαγκάζ. Και θα δείτε αμέσως να μένουν τα μισά λεφτά στην τσέπη σας. Τι χαλούσατε, τι ξοδεύατε σε λεφτά το μήνα στη βενζίνη, 300 ευρώ. Θα ξοδεύετε 170, 160, 180 εκεί. Ξοδεύατε 500, θα πάτε εκεί 260, 270. Θα με θυμηθείτε. Και εννοείται αν έχετε θέματα με τις αρθρώσεις, με τις κλειδώσεις, με τις θλάσσεις, με τις οστεοαρθρίτιδες, με τα αυγενικά σας. Η Ερβαντόλ, οι άνθρωποι είναι μερακλείδες από ένα συστατικό της φύσης στα βάθη της Αφρικής, έφτιαξαν αυτή την κρέμα. 30 γερμανικές εταιρείες φτιάχνουν από αυτό το συστατικό, από το αρπαγόφυτο, έτσι λέγεται, που σε πολύ περιορισμένες δόσεις αφήνουν να έρθει στην Ευρώπη, φτιάξαν την Ερβαντόλ, μια υπέροχη κρέμα. Ερβαντόλ.gr. Έχω. Τζένι, ρώτησες κάτι, Τζένι. Ε, δεν μιλάς τώρα, ε. Θα μιλήσεις σε λίγο, πού θα πας, πουλάκι μου. Θα μιλήσεις. Θα πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μπουκάραμε! Εδώ είμαστε! Έλα, λάλα το! Λάλα το! Φοβερά λόγια έχει. Φοβερά λόγια, φοβερά! Εδώ είμαστε! Εδώ είμαστε! Μπουκάραμε! Λέγαμε τώρα έξω διάλογο φοβερό, γιατί πώς στάσαμε στους σιδεράδες. Α, από το έτσι να σου αυτώσει τα πέταλα και τα λοιπά. Στις σταυροφορίες λοιπόν, έφευγαν οι σταυροφόροι, αφήνα πίσω τις γυναίκες. Ζώνη αγνότητας, έπαιζαν ζώνη αγνότητος. 2310-287-888, θα ανοίξουμε γραμμές σε λίγο. Έπαιζαν λοιπόν ζώνη αγνότητας. Τη βάζα τη ζώνη αγνότητας στη γυναίκα, σου λέει στανταράκι, δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να πατήσει τα χωράφια μας. Έλα μου όμως που ο τύπος που έφτιαχνε τα σιδηρικά είχε και τις κλειδαριές και τα αντικλείδια. Πήγαινε λοιπόν, ξέρω εγώ, η Αντουανέτα. Έλα. Έλα, κάτσε ρε παιδί μου, λίγο περίμενε. Έβγαζε το μεγάλο κρίκο. Ο κρίκος τώρα, φανταστείτε, ας πούμε, Ζάντα από τρακτέρ. Έβγαζε τον κρίκο και είχε Αντουανέτα Α, Αντουανέτα Β. Ποια είσαι από τις δύο? Δεν ξέρω τώρα. Λέγε ρε παιδί μου, Αντουανέτα τώρα τι, Αντουανέτα είναι εξαδέρφη μου. Αντουανέτα του Χαραλάμπου, ξέρω εγώ, Αντουανέτα του Σάβα. Θέλουμε να ξέρουμε ποια είσαι. Και καταλαβαίνετε, έτσι περνούσαν τέλεια οι σιδεράδες. Γύριζε ο άλλος μετά περήφανος, όλα καλά, όλα καλά, αφού έχουμε παίξει ζώνη. Βγάλτε τη ζώνη! Έχω βγάλει τη ζώνη πολλαπλά. Γι' αυτό συνήθως ήταν ψιλοάσχημοι. Αν δείτε, έχετε δει κανέναν όμορφο στις ταινίες, δηλαδή ο ύφεστος, ήταν ο ψιλοκουασιμόδος λίγο. Ήταν ο Απόλλωνας, αυτά. Άλλη ομορφιά, ρε παιδί μου, ο Απόλλωνας. Ο Δίας επιβλητικός, ο Νατάλο, ξέρω εγώ. Ο Ερμής με τα φτερά. Πολύ ωραίος. Ο ύφεστος ήταν κακομούτσουνος. Ήταν λίγο Τρίφων Ιβάνοφ. Ήταν λίγο Πάπριτσα, ήταν λίγο. Όχι ότι ο Πάπριτσα είναι, δεν είναι ωραίος, τον αγαπάμε ιδιαίτερα. Εκείνο το ψαράκι είναι, δεν υπάρχει. Πάμε στις γραμμές να πω ότι η χορηγία δεύτερης ώρας από σήμερα είναι η Macron. Με το κατάστημα, το Macron Store στη Θεσσαλονίκη, το επίσημο σημείο της εταιρείας Macron, δίπλα στον περιφερειακό. Και όταν λέμε δίπλα στον περιφερειακό για τους διαβασμένους, δίπλα στο bypass στον Εύωσμο. Ονομάζει και το μονοπάτι έτσι. Γιατί αν πας, okay, μπορεί να γλιτώσει το buy. Πας, καλώς. Δεν πας, bye. Έτσι το bypass. Εκεί κάνουν λοιπόν, κάνουμε τις διαδρομές μας στην Αντώνη 376. Απίστευτα προσαρμόσιμες τιμές, ειδικές τιμές για συλλόγους. Δείστε τις ακαδημίες σας, δείστε τις ομάδες σας αν πηγαίνετε 5x5. Με φοβερές τιμές θα πάτε, θα πείτε ότι ακούσατε και το σποτάκι στο Λίμπερο, στον Κωστή, σούξου μούξου.
Έτσι, όμορφα και ωραία. Και ντύνεστε και βέβαια και αλληλεγγύη πώληση στον ίδιο χώρο για τις ανάγκες σας. Επισκεφτείτε τώρα το κατάστημα και στο Facebook Μάκρο Στο Θεσσαλονίκη. Επίσημος προμηθευτής αθλητικού εξοπλισμού της ΠΑΟΚ. Έχω πει πολλές φορές, οι άνθρωποι με φροντίδα ασχολήθηκαν, ειδικά για τις φανέλες του ΠΑΟΚ. Με ειδική φροντίδα. Χορηγός λοιπόν από σήμερα δεύτερης ώρας. Καλωσορίζουμε τη Μάκρον, τα παιδιά εκεί. Τον Γιάννη και τον Ζαφύρη. Να υπενθυμίσω ότι χορηγός δεύτερης ώρας είναι φυσικά η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Δίνουμε και σήμερα δύο τραπεζούκλες. Να πάτε να φάτε, να γλύφτε τα κροδάχτυλά σας. Δεν υπάρχει αλλού τέτοια νοστιμιά στα κρεατικά. Ό,τι και αν επιλέξετε, 1-0-5 δίνει απόλαυση. Δουπού. Δεν παίζει. Εκεί απέναντι από το Μασούτη στα Ελευθέρια. Κληρώνουμε σήμερα ένα ηχείο Bluetooth LG υπέροχο από την ηλεκτρονέτ Παπουγής Νικολής και δύο τραπέζια. Πάμε στις γραμμές. 2-87-888. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Σαλίγκαρος. Έλα ρε Σαλίγκαρε, σε κατάλαβα. Δεν έβρεξε όμως. Όλα τα αυτά. Δεν έβρεξε, λέω, αλλά παρόλα αυτά βγήκες, αδερφέ μου, αδερφέ μου. Έβρεξε δύο μέρες και εμείς μετά τη βροχή βγαίνουμε. Ακριβώς, αδερφέ. Για πες, αγοράκι μου, για πες. Τι να πω, να ακούω. Άκουγα λίγο το γάβρο τον Αριανό εκεί πέρα. Όλο σε έβαλε σε μονοπάτια, σε έβαλε. Ναι, αλλά όμως. Ξεγλιστράω. Είμαι πασαλημένος με λάδια, φίλε. Είμαι χέλι. Είμαι χέλι. Επειδή ο μπαμπάς είναι από το πορτοκέλι. Ξεγλίστησες, όχι χέλι. Το ξέσχισες το χέλι. Από νοσοκομείο σε πήγε σε γκούμενες. Και το λέει φίλε και το τραγούδι. Είχε ένα κόρμι σαν χέλι. Δεν το είδω και εσύ όμως. Στο νοσοκομείο με πήγες, εκεί με πήγες. Αλλά την τριέρα δεν τη λες. Την άκουσα από την αρχή. Την έχει λουστεί. Τι να κάνει. Δικός μας είναι αυτός, να ξέρεις. Είναι κρυφό παουτσάκι, να ξέρεις. Κόλλησε στο 2-0 που άκουσε. Νόμιζε ότι είναι 2-0, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Είδες. Αυτό έπρεπε να θα αναλάξει. Κόλλο Ολυμπιακός 2-0! Τι λέω, λέει. Πώς δεν είπε τη μαλακία. Λέω. Το έβλεπα το παιχνίδι. Το έβλεπα το παιχνίδι. Εντάξει, δεν είχε τα παιδιά μέσα στο σαλόνι. Φαντάζομαι. Όχι, ρε, εσύ. Δεν ήμουν στο σπίτι όταν τη βιδέμε. Όχι, γιατί πρέπει να βλέπουμε, να προσέχουμε τι βλέπουν τα παιδιά. Ξέρω, φίλε. Δηλαδή δεν είναι. Δεν βάζω. Ακατάλληλα έργα το βράδυ. Έτσι, δεν έτσι. Να προσέχεις. Βγαίνει το χ το βράδυ και τα λοιπά. Σταδεράκια. Όταν έχει το χ εκεί είναι εκτός. Τι όταν παίζει Ολυμπιακός, ναι, ναι, ναι. Βάζω εκτός. Η μεγαλύτερη της Ευρώπης. Α, εντάξει. Όχι, εννοώ σιγουράντζα, σιγουράντζα στο στοίχημα. Ναι. Δεν υπονοούμε εμείς τέτοια πράγματα, δεν λέμε. Ναι. Αλλά αυτό λέω, λοιπόν, δες τι δικαίωμα. Πολύ καλή κουβέντα ποδοσφαιρική κάνουμε, έτσι. Καλά, φίλε. Και γαμπίπι τις κουβέντες. Πολύ μπροστά, είσαι in front of the ice cream. Δεν μου λες. Δεν σου λέω. Πεισματικά. Στυλώνω τα πόδια. Θέλω να συμφωνήσω με το προηγούμενο για τον Ερίκη ότι δεν έπρεπε να φύγει. Ναι, και εγώ δεν ήθελα να φύγει, αλλά οκ. Γιατί αυτό το τζάλμα, κολλήσαμε αυτό το τζάλμα. Είπα εγώ κάτι, είπα αν θυμάσαι, ότι αν έπρεπε να διώξω έναν από τους δύο στα άκρα, εγώ αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, όμως και ούτε έχω τίποτα προσωπικό με κανένα από τα δύο παιδιά, εγώ θα έδιωχνα τον Γκάμπος. Ναι. Τον τζάλμα, όχι τον Έρικ. Αλλά οκ. Άλλοι αποφασίζουν, θα κρυθούν για τις πράξεις τους. Τζάλμα Κάμπος δεν λέγεται. Ναι, ρε παιδί μου, τζάλμα Κάμπος. Τι ήθελες να παίζεις την Λαέλα αυτός κανονικά, έπρεπε να παίζεις τη Λάρισα με τέτοιο επίθετο ο Κάμπος. Τζάλμα Κάμπος, όχι στην ΑΕΛ. ΑΕΛ μεσού είπε πάνω να το στείλουμε αυτό. Μάλιστα. Έγινε σαλίγκαρε! Εύχομαι καλή επιτυχία στην ομάδα μας και μη αναχωριέστε. Όπως λες, ζουμουσού αδερφέ. Δεν γίνεται αλλιώς. Φιλιά πολλά, ζουμουσού, φιλιά. Ζουμουσού. Γεια σου σαλίγκαράκι μου, γεια σου σαλίγκαράκι. Γεια σου σαλίγκαράκι. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα κύριε Κώστα. Καλώς το παιδί, άστα κύριε, δεν χρειάζεται κεριά, λεβάνια αυτά. Τι κάνετε. Τελευταία φορά που το είπα αυτό σε ακροατή, μου λέει γεια σας κύριε Κώστα. Αφήστε τα αυτά, λέω, κεριά, λεβάνια. Είμαι ο πατήρ Δημήτριος, λέει, από την Αγία Βαρβάρα. Πω. Άμα. 0-1. Πάτερ, καλημέρα. Τις ευλογίες σας. Για πες λοιπόν, για πες. It's a beautiful day. It's a beautiful day. And I think to myself. It's a wonderful world. Τι έπινε ο Λούις Άρμστρονγκ, το ίδιο που έπινε και ο Κώστας Χατζής, Ναι, αυτοί πίνουν και παίζουν μετά. Ναι, ρε, αλλά το... το λεγόμενο τζάμιν. Ναι, λέει ρε παιδί μου όμως το αγαπημένοι μου μην κλαις. Όχι, δεν θα κλαίνε, γιατί εντάξει έχουν, θα μάθουν να συνηθίσουν τώρα σιγά σιγά. Για πες αγοράκι μου, για πες. Μπαρτσελόνα η ομάδα μου έριξε τρία. Σε πιάσει και όχι σε μια άμυνα αβαβάου παπαπάου, αλλά ντάλα της Παρασκευής στο γάλα. Σε μια από τις πιο, διαβασμένες άμυνες. Στην περσινή φιναλίς του Champions League. Ακριβώς. Έτσι. Τσάμπιο. Δεν θέλω να βάζει νη στο τέλος. Τσάμπιο Λίκ. Τσάμπιο Λίκ. Ακριβώς. Μετά 0-3 στο ημίχρονο. Ίκτος λέγεται η ελληνική λέξη. Πραγματικά δύο δοκάρια
Τι να πω. Σπορ και θέαμα είναι. Έλεγε ένα τραγούδι λαϊκό. Πέρνα κι εσύ όπως πέρασαν κι άλλες. Πέρνα, κάνε το κορμί μου σκάλες. Το κορμί σου το φιδίσιο, κράτα το και λίγο ίσιο. Θέλω στο λοιπόν, σπίτι θα σαμπώ, σαν θα μπω να με βαράς με τα σαμπώ. Αυτό. Ή αχ και να είχα τη ζωή μου σε ένα βίντεο να το στέλνα στη μάνα μου στα μίντεο. Φίλε, αυτές οι ποδοσφαιρικές κουβέντες με τρελαίνουν, αδερφέ, να ξέρεις. Πραγματικά. Έτσι, οι κουβέντες με βαθιά ποδοσφαιρική κουλτούρα. Νομίζω αναλύσαμε. Σε παρακαλώ, κανονικά. Πάνω από πλήρως. Το μέσο όρο. Πάνω από το μέσο όρο, έτσι. Η ανάλυση μας είναι... Βεβαίως. Πάνω από το μέσο όρο, όπως το είπες. Άλλο level. Πας, είμαστε σε μεγάλο έτσι. Επίπεδο. Σε παρακαλώ, φιδιαλούζουμε. Επικαλαμίδες στη τζιτζίκια φοράμε. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, αυτά. Αγωνιστικές θα έχουμε τώρα τις Κυριακές. Θα έχουμε. Περιμένω το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, γιατί θα είναι με κόσμο και θα είναι ωραία. Μια ωραία ατμόσφαιρα θα είμαστε. Καταρχήν έχουμε το Βάζελο εδώ. Πρώτα. Α, έχετε εσείς ξεκινάτε τέρμπι με... Α, έχετε... Α, με μηδέν τον βλέπω. Λοιπόν, με μηδέν μέχρι την πέμπτη αγωνιστική τον βλέπω. Έχουμε λοιπόν πρώτα εδώ Βάζελο και πρώτα μάλλον κάτω Γαύρο. Έτσι, και το πρώτο μάτς εδώ που θα γίνει... Α, όταν... Δηλαδή, την τέταρτη αγωνιστική παίζετε με Πανετολικό. Την πέμπτη με ποιον παίζετε. Εσύ τι ομάδα είσαι. Εγώ. Ναι. Εγώ Μάικ. Α, ΑΕΚ, ναι, έχεις δίκιο τώρα. Και περιμένω την πέμπτη αγωνιστική τον Ολυμπιακό. Άντε, αγόρι μου, άντε. Ναι, για να αρχίσει το πρωτάθλημα να παίρνει φωτιά. Έτσι. Άμα κερδίσεις ένα τραπεζάκι σούχο με αραούχο. Μακάρι. Όχι μακάρι ότι... να το βάλει ο Ινδιάνος. Μακάρι να το βάλει ο Ινδιάνος. Απλά, μην ανοίγεσαι. Έτσι, γιατί και από σένα έχω παράπονο. Η ομάδα είναι πονηρή. Και από σένα έχω παράπονο. Πέρσι κατέβηκες και έπαιξες τον τελικό, δεν έπρεπε να κατέβεις. Σωστό και αυτό, δεν έτσι, έπρεπε. Μ' αρέσεις. Κάπου θα τον καθάριζες. Αν έλεγε, είπε ο Ιβάν, ΠΑΟΚ, εμείς δεν κατεβαίνουμε. Αν έλεγε και ο άλλος πόντιος και εμείς δεν κατεβαίνουμε, πάρ το μόνο στο κατσαρόλ και βγάλ το βόλτο. Ναι. Αλλά εδώ θα μου πεις πανηγύρισαν το κύβδηλο, το ψεύτικο με του Βάλνερ που έπρεπε τότε να το πάρει η ΑΕΚ. Έτσι, το βάλανε το κατσαρολικό. Εδώ πανηγύρισαν με τον Αστέρα Τρίπολη στο κύπελλο. Τι να πεις. Αυτά! Σε φιλώ! Θα κρατήσω, φίλε, θα κρατήσω τα στιχουργικά πονήματα που είπαμε. Και να ξέρεις. Καταγάλανος ο ουρανός. Καταγάλανος. Μπράβο. Αυτό είναι. Γι' αυτό σαν χώρα, σαν γλώσσα έχουμε γαλάζιο, ουρανί, θαλασσί, μπλε. Αυτά έχουμε χίλια χρώματα. Κατάλαβες. Τα χρώματα της ελευθερίας είναι το μπλε, τη γαλλική σημαία. Της ελευθερίας, Δυνατά, δυνατά! Της ελευθερίας, ναι. Σαρβανιτάκι. Φιλιά! Πάμε παρακάτω! 2-87-888. Πάρτε το 23-10 μπροστά, αν θέλετε. Αλλιώς δεν βγαίνουμε. 23! Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά είμαστε εσείς. Αλάρμ. Έτσι. Για να είμαστε ασφαλείς, έτσι. Κάτσε να μαντέψω τι αυτοκίνητο μπορεί να έχεις. Λοιπόν, περίμενε. Ας το να δουλέψει λίγο. Όχι, μη με... Όχι, μη με κόβεις το καλύτερο. Έλα. Για βάλε. Είναι γερμανικό το αυτοκίνητό σου? Όχι, είναι γαλλικό. Το ήξερα, ρε. Είναι Σάτο. Ξέρεις, ο παπάς. Πεζό. Πεζό. Τι είναι? Πεουγκέο. Πεουγκέοτ. Ναι. Ένα δεξί και ένα αριστερό. Τι? Πόδι. Τσίμπησε χθες ο Ολυμπιακός. Να σου πω λίγο. Να μου πεις λίγο. Ποδοσφαιρικά ήθελα να μιλήσω και να αφήσω αυτά τα του Φίβου και του άλλου του στιχουργού του φίλου μας. Ο Φίβος έχει γράψει το «Και να είχα τη ζωή μου σε ένα βίντεο». Ο Φίβος έχει γράψει το άλλο για τους ιερωμένους. Ακούω τόση ώρα. Το απαπαπαπαπαπα. Περιμένω να πω για μπάλα και ακούω. Και το χάνεις. Το χάνεις. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για μπάλα. Πάμε. Σε ακούω. Μπάλα. Πάμε. Ξέρεις τι ζήλεψα χθες από τη Sporting? Τις φανέλες της? Από τους χαφ. Όχι, φίλε. Αν έβλεπε κάποια στιγμή, το βλέπα όλο το μάτρε, παιδάκι μου. Ναι. Βλέπω κάποια στιγμή το πάθος των παιχτών στο κέντρο και η αποκορύφωση ήταν κάποια στιγμή πέφτει ο χαφ. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν. Με τα πόδια κάτω στα 4 και μπουσουλάει. Μπουσουλάει για να πει. Μπουσουλάει να προλάβει να πάει να κουτουπώσει, να πλακώσει, πώς να σου το πω, την μπάλα να μην την πάρει ο άλλος. Δηλαδή, δεν είδα το μάτς όλο, έβλεπα φάσεις. Είναι όποιος το είδε θα καταλάβει. Αλλά τη συγκεκριμένη φάση τη θυμάμαι γιατί είναι ενδεικτική ότι σκυλιάζω, ρε φίλε.
σκυλιά σου αυτό. Έχει πέσει στο πάτωμα και μπουσουλάει στα τέσσερα αυτό με τα χέρια και προσπαθεί να προλάβει γλιστρώντας πάνω στον καζόν την μπάλα. Μπορούμε να δούμε αυτό το πράγμα, αυτό εκεί θα ήθελα να καταλήξει, αδερφέ μου. Φίλε, αυτό να δούμε από σαν. Αυτό είναι η πουλή αυτή δική μου την ομάδα, να μπουν μέσα. Να μην σκέφτονται ότι θα θεματώσω γόνατα, θα πέσω. Τρέλα, ρε. Δηλαδή, πέσε στην μπάλα με πάθος, τρέλα. Να αποθεωθεί. Εν τω μεταξύ, χθες ξέρεις ποιος ήταν στα χαφ. Αυτό που, το όνομα που λέγανε για εμάς και το καλοκαίρι. Ο Μπατάλια, ο Ροντρίγκο Μπατάλια. Ένας το 18 ναι. ή 16, ας θυμάμαι καλά. Ναι. Ήταν. Έκοβε χέρα, βέβαια. Εντάξει, ήταν ένας από αυτούς που γράφτηκαν. Φίλε, είδες τώρα ομάδα. Καταρχήν ταχύτητα. Κίνηση χωρίς την μπάλα συνεχή. Αυτό εγώ βλέπω. Ένας τρέχει με την μπάλα. Εμένα μου αρέσει να κοιτάω αριστερά-δεξιά. Βλέπεις τι γίνεται. Έχει δηλαδή ο ψιόνς που λένε στα χωριά μας. Έχει πάρα πολλές επιλογές δίπλα. Γιατί τρέχουν όλοι. Εδώ είναι το θέμα της φυσικής κατάστασης που. Άντε τώρα. Παίρνανε την μπάλα και την πετούσαν δεξιά και αριστερά στον κενό χώρο για να φύγουν τα εξτρέμ. Εμείς έχουμε το τζάλμα και έχουμε και τους άλλους και είναι όλοι που συγκλίνουν προς το κέντρο και είναι όλοι έξω από την περιοχή. Εντάξει, δεν τώρα αυτό προχθές με τρία δεκάρια. Αυτό ναι, το βλέπαμε χθες με τον Κώστα, με τον Γκάρα, για να το τριχύλισουμε για να καταλάβει. Σε κατάλαβα, τριχύλισε, σε κατάλαβα. Και το βλέπαμε και λέγαμε δεν γίνεται να πεις ότι σε κλειστή άμυνα και να μην βγάζει την μπάλα, ρε παιδάκι μου, σε ανοιχτούς χώρους. Άνοιξε τους. Αυτό είναι αλφαβήτα. Είναι όλοι μαζεμένοι. Είναι εκεί. Όταν είσαι, πας ένα κισέ στην τράπεζα και είναι 40 άτομα και λέει παρακαλώ ελάτε και στο 2, ελάτε και στο 2, δεν θα πας και δίπλα τόσο, που έχει τόσο χώρο. Προβλέψιμη, τόσο προβλέψιμη προχθές, δηλαδή να παίζαμε 3-90 λεπτά, δεν βάζαμε γκολ, δεν με σφαίρες. Έγινε Θρυχίλς, ζούμε ζούμε αδερφέ μου. Φιλιά, πάμε παρακάτω, καλημέρα σας, 287-888, ναι. Έλα ρε, δεν υπάρχεις ρε, με κοροϊδεύετε. Άντε ρε, με τρολάρετε ρε, πλάκα που κάνετε. Εννοείται. Α, να πω μήνυμα για τους καινούριους ακροατές. Δεν πήρα για σένα. Αν είστε ταξιτζίδες και δεν έχετε κόσμο, θα παίρνετε τηλέφωνο. Πού θέλει να πάει? Έλα. Express Service είναι μια κυρία, θα την πάω. Κυρία, μπορούμε να ρωτήσουμε την κυρία πώς τη λένε, ευγενέστατα. Κυρία, πώς σας λένε? Μεγάλη κυρία, είναι άσυνη γυναίκα, πάει στο μεσοδοστό γιατρό, πάει. Άντε, περαστικά. Υποπτεύομαι τι ομάδα μπορεί να είναι που είναι μεγάλη κυρία, αλλά δεν θέλω να πω. Τι ομάδα, ρώτατε ρε παιδί μου, τι ομάδα είστε. Δεν κάνε, μάτα θα ρωτήσω, ξέρω. Ξέρεις, ε, αν είναι ταλαιπωρημένοι, άστε την καημένη να μην κάνουμε. Ακριβώς γι' αυτό. Τρία πουλάκια κάθονταν του γάβρου το τερματάκι. Τρία πουλάκια κάθονταν. Και κάνανε και τούμπες. Το τρίτο, το χοντρίτορο, βήχε και λέει αρλούμπες. Που λέει και το λαϊκό άσμα. Αυτό πάντως το υπονοούμε που πέταξε ο φίλος μας ο προηγούμενος. Ένα αριστερό και ένα δεξί. Όχι. Το κουτούπομα που λέει. Το είδα μόλις. Το τρένα στο 45 το είδαμε. Το κουτούπομα. Ήταν ένα μάτς σε εξέλιξη. Ήταν ένα μάτς. Έτσι. Λοιπόν, χαιρετίσματα. Στον προηγούμενο. Από τον επόμενο. Και θα ήθελα να πω ότι διαφωνώ με τον επόμενο. Διαφωνώ με τον άλλο που θα πάρει. Χιλιά. Διαφωνήσει μαζί μου. Έτσι. άμα δεν είσαι χαμογελαστός, φίλε, κάνει εντύπωση στους ακροατές, το πιστεύεις, επειδή είσαι πηγή αισιοδοξίας. Τι να κάνουμε. Η καψούρα μας. Φιλιά πολλά. Τέλειο. Διαφωνώ με τον επόμενο. Είναι από τις ωραίες ατάκες που έχω ακούσει στην εκπομπή. Όπως επίσης, χθες δεν πήρα. Έχω κάβα κρατημένο το δικό μου τρίλεπτο για σήμερα. Μπορώ να μιλήσω παραπάνω. Είναι το δεύτερο ωραίο. Και το τρίτο, γεια σας. Έχω κερδίσει τρία τραπέζια στη Λαδόκολα με τρία διαφορετικά τηλέφωνα. Μπορώ να ενώσω τα τραπέζια και να κάνω αραβόνα. Εντάξει, δεν περιγράψα. Φίλε. Ο Θεό, να τα ενώσω για να κάνω αραβόνα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Γεια σας. Ω, καλώς το παιδί, ρε! Sporting ήταν η πιο δυνατή ομάδα του ομίλου. Πάμε στην Μπάρτσα και στη Γιούβε να πάρουμε τα τρίποντα. Βέβαια, έτσι. Κατάλαβες. Έτσι, Μπούλαρτ, έτσι αγόρι. Αυτό θα βγει να πει ο Κυρσάβας. Βεβαίως. Ο οποίος είπε το ευχαριστήθηκε ο κόσμος, με λέει. Πέρασε όμορφα, λέει. Είμαι ευχαριστημένος. Φύγαμε όλοι χαρούμενοι από το γήπεδο. Εντάξει, μετά από μια περίπτυξη, μπορείς να νιώθεις ότι ευχαριστήθηκες. Τώρα βγαίνει και το δρόμο με τις λεύκες το 9. Εκεί να δείτε, εκεί να γίνει. Και ο Τζέισον θα παίζει και ο Φρέντι θα παίζει. Όχι. Και ο Στέιθαμ, τι κακό αγόρι ο Στέιθαμ. Ναι. Σήμερα έχει Λίβερπουλ Σεβίλη. Έτσι. Καλή επιτυχία στην άλλη μας την αγάπη. Βέβαια. Δεν ονείς στη Σεβίλη.
Όχι, φυσικά. Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία. Μεγάλη Λίβερπουλ. Μεγαλώσαμε με Μπέρτσλεϊ, με Ρας, με Γκρόμπελαρ, με Κένι Ντάλγκλις, με Τζόνσον, με Τζον Μπάρντς. Και τον πιο πίσω τον τερματοφύλακα από τον Γκρόμπελαρ προλάβαμε. Μπρους. Όχι τον Μπρους Γκρόμπελαρ, πιο πίσω, πιο παλιά. Πιο πίσω, για πες. Ναι, τον προηγούμενο, πώς το λέγανε, δεν θυμάμαι έργα μου. Περιμένεις να πω ποιος. Αυτός ένα μηδέν. Όχι, 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 τέτοια δεν έχει. Δεν έχει! Δεν θυμάμαι πριν. Δεν το κάνουμε μεταξύ μας. Το πότε συγεννηθείς, ρε Ρέι Κλέμενς. Ρέι Κλέμενς, βέβαια. Πρώτος ξάδερφος του Ρέι του δικού μας τώρα. Έχουμε μια εβδομάδα διαφορά και ένα χρόνο. Πόρε φίλε, τίποτα φίλε. Τίποτα. Ρέι Κλέμενς, βεβαίως. Καλά λες. Τον προλάβουμε και αυτό. Και ξαναλέω, ξάδερφος του Ρέι του δικού μας τώρα που έχουμε. Σωστά. Καλημέρα. Γεια σου, Μπούλαρτ. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. 2-87-888. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Από το Star Trek τηλεφωνώ. Βεβαίως. Έχω μάθει ότι ο ταχύτατος αμυντικός που κόστισε 74 εκατομμύρια, ο Engels, διακτηνίζεται για να φτάσει τους επιθετικούς της Sporting Λισαβόνος. Για σκέψου λοιπόν εσύ Κωστή, να είχαμε πάρει εμείς έναν παίχτη που στον προηγούμενο γύρο είχε φάει από την ΑΕΚ τρίμπαλο με την Breeze και τον είχε περάσει στο sprint. Σωστό. Ο Αλμέιδα, που ο πιστεύω Αλμέιδα. Ότι εγώ τον έχω τον Αλμέιδα. Άνετα φίλε, δυο κοιλιές και εγώ τον περνάω. Ναι. Μου κάνει, λέγω, όχι είναι καλός για σκιά το καλοκαίρι για να παρακάρεις το αυτοκίνητο. Τον παίρνεις στην παραλία μαζί και τον βάζεις σκιά, πεύκο. Είναι κανονικά υπόστεγο και να τον είχαμε αγοράσει. Τη ζώνη τη φοράει με boomerang. Με boomerang κανονικά και αυτό το αστραλέζικο είναι εκείνο που κάνει και μεγάλη περίμετρο. Έτσι, έτσι. Γιατί γίνεται τόσο εδώ, μιλάμε δύο χρόνια για το Βαρέλα και πω δώσαμε ένα εκατομμύριο για αυτό να και ένα εκατομμύριο για αυτό. Σκέψου να είχαμε πάρει αυτό το όρθιο δέντρο. Αυτό το δέντρο, φίλε. Ναι, 7,5 εκατομμύρια που έβγαλε ο άλλος ο υπομονητάρα των 10 Βαλγανίων που τους έβαλε στο κέντρο να κάνουν άμυνα. Αφού δεν έφαγε κανένα 7 να δεις τι έχει να χάσει. Να σου πω εγώ πόσο ευχαριστημένοι θα φεύγανε. Πες ξανά λίγο, επειδή θυμάμαι το τηλεφώνημά σου. Με ποιους πήγες στους ομίλους ο Ολυμπιακός, ξαναπες λίγο περιγραφή, είχες πει 2-3 παίκτες. Με αυτούς πήγε. Ναι, είχε τον Κούτρι, έτσι, τον Μπεν, έτσι, ποιους άλλους ήταν, είχανε το στόπερ τον Μποτία. Ο Ρέτσος, ο Μεζινάδικο είχαμε πει. Ο Ρέτσος, έτσι, ήτανε, με αυτούς. Ο Ρωμαό, ξέρω εγώ, Καπίνο, όλοι αυτοί οι παιχταράδες οι οποίοι επένδυσε ο πρόεδρος. Έτσι. Λεφτά. Και πούλησε τώρα το 50 εκατομμύρια και εδώ γινόταν του κουτρούλιο γάμι. Του λέω εγώ βάλε εσύ να πηγαίναμε εμείς για προκριματικά Champions League με αριστερό μπακ το Ρέτσο και τα λοιπά. Ή να παίρναμε αυτό τον τερματοφύλακα από το Βέλγιο, πώς το λένε, τον πρωτό. Φαντάσου να παίρναμε. Πλήρωσα για να πάω. Πλήρωσα για να πάω. Τέλος πάντων, τα δικά μας είναι βέβαια τα προβλήματα. Απλά πρέπει να αντιληφθούν όλοι. Γι' αυτό τα λέμε, Χρήστο, για να δουν ποιος είναι απέναντι. Έτσι, ποιος είναι απέναντι. Ελπίζω να φάγανε χθες το γεύμα κανένα ψάρι Λούτσο. Να ανοίξει λίγο η όρασή τους, να δουν ποιους έχουν αντιπάλους. Γιατί είμαστε για το Λούτσο Καβάλα μέχρι τώρα. Έτσι. Έχουμε προπονητή και το Λουτσέσκου και είμαστε δύσκολα. Λοιπόν, σωστό και αυτό έχει. Εγώ το είπα, το είχα στείλει και στην εκπομπή στο Δημήτρη τη Δευτέρα, ότι ο Ολυμπιακός, έτσι πως τον έχω δει με τους παίχτες που έχει, πραγματικά στο λέω ότι θα υποφέρει χωρίς τους επόπτες λίμπερο, όποια ομάδα τον βρει στο ξέφωτο θα τον αλλάξει τα φώτα. Αυτό. Γιατί δεν μαρκάρει ούτε ο Φόε, ούτε ο Ζηλέ, ούτε ο Φορτούνης, κανένας από τους επιθετικούς. Αν παίζει έτσι πως παίζει αυτός και να βάλει και το άλλο το όρθιο χιλιόμετρο να δει στο Βούκοβιτς, εκεί να δεις τι έχει να γίνει μαζί με τον Έγκελς. Είναι λοιπόν μεγάλη ευκαιρία, η ΑΕΚ να ξέρεις για μένα είναι το πρώτο φαβορί, είτε μας αρέσει είτε όχι, γιατί είναι η μόνη ομάδα που κάτσε προπονητή. Νορμάλ, φυσιολογικό. Ναι. Έχει έναν κορμό και δυστυχώς για μας έχει και μια διοίκηση που έχει το know-how να τα κάνει τα πάντα όπως πρέπει. Έτσι. Ναι. Γιατί ξέρουμε ότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετράνε και άλλα πράγματα. Βλέπεις σήμερα, ακριβώς, πούμε, ότι η Λαμία ενώ έφτιαξε το γήπεδο της και έκανε ολόκληρη μανούρα για να το φτιάξει, θα παίξει το μάτς με την ΑΕΚ στο Περιστέρι. Μπράβο. Δίπλα. Δηλαδή θα πεταχτούν από κάτω τούμπα ανωτούμπα αντίστοιχα. Ναι. Τέλος πάντων. Έγινε. Γι' αυτό θέλει ανοιχτό μυαλό η ομάδα και επιτέλους αυτό που είπε και ο φίλος πριν. Πάθος ρε φίλε και κίνηση. Βέβαια η κίνηση είπαμε είναι λίγο περιορισμένη γιατί καλογυμναστήκαμε το καλοκαίρι. Αλλά έχει ένα μήνα ο προπονητής, πιστεύω κάτι άντε, να κάνει. Άντε να δούμε. Φιλιά, καλημέρα, γεια σου Χριστάρα. Είπαμε πολλές φορές. Δεν θέλουμε να αποτύχει ο Λουτσέσκου. Το λέω στον Χρήστο. Λοιπόν, δεν πιστεύω αυτόν τον προπονητή. Είπαμε. Αμφιβάλλουμε αν μπορεί. Αλλά όμως
Δεν θέλουμε να αποτύχει. Θέλουμε να πετύχει και να πούμε, φίλε, κάναμε λάθος που είχαμε αμφιβολίες. Αν μπορείς να σηκώσεις το βάρος. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε να μας βγάλει λάθος. Θέλουμε να μας διαψεύσει πανηγυρικά. Θέλουμε να αρχίσει η ομάδα να παίζει μπάλα, να παίρνει τα αποτελέσματα και να πάει μέχρι τέλους έτσι. Αυτό θέλουμε και να του πούμε μπράβο ρε μάγκα. Μέχρι να έρθει ο άλλος το καλοκαίρι. Απλά πράγματα. Πάμε, καλημέρα. Ναι, γεια σας. Τι κάνετε? Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς. Πάμε στον μεθ επόμενο. Έλα. Έλα, ήρθα. Έλα. Έλα. Έλα, ήλθον. Τι είναι αυτός ο πρόεδρος? Έρχομαι ειν και ία, ήμι ήλθον ελήθιν. Πες μου γιατί να θυμάμαι από το 89 που έδωσα Παναλλαδικές, γιατί να θυμάμαι τους αρχικούς χρόνους, ρε φίλε. Άσχετη πληροφορία. Είναι αυτά που κουμίνει στον εγκέφαλο και βέβαια ένα σκληρό δίσκο. Όχι, έχεις τέτοια θέματα. Μια κασετούλα την οποία, ρε παιδί μου, έχεις κάτι φυλαγμένο, ρε παιδί μου. Πες μου. Α, για να δω τι θα δω. Ρε μαλαμίσια, πες μου. Τώρα έδινε Παναλλαδικές πριν 3-4 χρόνια ο νηψιός μου. Θυμόμουν, του λέω, ρώτα με όποιον αρχικό χρόνο θες. Έλα ρε θείο, ρώτα με, πάρ' το βιβλίο. Έδωσα το 89. Γιατί να έχω κάψει μια τέτοια φλάτζα, μπορείς να το πεις. Και δεν τους χρησιμοποίησα ποτέ φυσικά από τότε, έτσι. Εννοείται. Για ποιο λόγο? Είναι ρε παιδί μου, ο έρωτος μεγάλος. Εγώ πραγματικά είχα την ιστορία. Πάμε να σου πω πώς ξεκινούσε, ρε παιδί μου. Τα πάντα όλα. Το μπλε το βιβλίο και το μπλε και το κόκκινο. Και μπλε και κόκκινο. Στις Παναλλαδικές εννοώ. Λοιπόν, μόνο στα λιάρα δεν έχει βάλει. Μόνο στα λιάρα της βάζει τα ήθη. Μα αυτή την μπουκιά για να μας πάρει πάντα. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Είναι αυτός ο πρόεδρος. Είναι αυτός ο πρόεδρος, ρε παιδί. Μου θα πω για τους παιδιούς κάνει τα χτυρδί. Είδες ρε παιδί μου, ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν είναι συγκινητικός. Δηλαδή πραγματικό. Θες περίμενε κόσμος πολύ μπινελίκη. Ο κόσμος θες περίμενε μπινελίκια. Αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ότι είναι και σωστός επιχειρηματίας. Και ότι είναι ψυχούλα, αδερφέ. Μπαμπάς. Πατέρας. Είναι άπης. Ακριβώς. Και έχει δείξει ότι δεν είναι τύπου Μελισανίδη που λέει ή το παίρνετε ή σας παίρνω το κεφάλι. Να σου πω κάτι. Αν έχεις λίγο, πάει... λίγο, αν έχεις λίγο ρε παιδί μου φιλότιμο. Δεν ξέρω πώς μπορείς να το μεταφράσεις αυτό στον ξένο που είναι στην ομάδα γιατί είναι πολύ. Μετά το χθεσινό δεν λες για αυτόν τον άνθρωπο που μας τα έχει όλα τακτοποιημένα, πλουσιοπάροχα, που ήρθε σήμερα θα μπορούσε να μας περάσει πριον ο κορδέλα, να μας κάνει να μας ξεφτυλίζει. Και πάλι στάθηκε και είπε νιώστε πάω και τα λοιπά και θα τα διορθώσουμε όλα. Τι να πω ρε παιδί, εμένα θα με έριχνε φίλε, όχι θα επίκλεισε το συνέστημα. Θα σκιζόμουν για αυτόν τον άνθρωπο ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Εγώ θα έκανα κάτι πιο απλό ρε παιδί μου, θα τους έδειχνα καμιακές φωτογραφίες από τον ΟΑΕΔ. Και έλεγα παιδιά, αυτό περιμένουν 300 ευρώ το μήνα ας πούμε. Εσύ πώς θα πας σε σκληρή μέθοδο. Ναι. Σε σκληρή μέθοδο. Ναι, θα έδειχνα ρε παιδί μου, πώς δουλεύει ο κόσμος, τι σημαίνει να δουλεύεις με 12 ώρα ας πούμε και να γυρνάς σπίτι και με την επόμενη μέρα να σηκώσεις τη δουλειά, τι σημαίνει να σε άρρωστος και να πηγαίνεις στη δουλειά. Είχε μια μισή ώρα προπόνηση για να λες τα πόδια μου. Που κουράστηκαν, ναι, παιδιά, ναι. Κουράστηκαν. Έπαιξα δύο συνεχόμενα μάτς και κουράστηκα. Μου είπε η μήτρα. Αυτό, ειλικρινά στο λεπτό, ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Όταν τα ακούω, γελάω. Όταν Άξε. Ακούω ποδοσφαιριστή να μου λέει έχει δύο συνεχόμενα μάτς, ναι, ναι. Μου ήρθε να πέσω κάτω στα γέλια και να πω σταματήσω. Και ο άλλος οδηγάει την ταλίκα 20 ώρες, θα πούμε, και κοιμάται πάνω στο τιμόνι. Δεν είναι μόνο αυτό. Ή σηκώνεται από τις 5 ώρες για να φτιάξει ψωμιά και 3. Μια σωστή διατροφή, μια σωστός τρόπος ζωής, πίστεψέ μου ότι δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Το υπογράφω όποιος θέλει, θέλει να μου πει το αντίθετο. Δεν υπάρχει. Ο Μέσης σε ρυθμούς. Οι ρυθμοί του ποδόσφαιρου στην Ισπανία είναι καμιά σχέση με τους δικούς μας. Βλέπεις πως τρέχουν πάνω κάτω. Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ότι αυτοί παίζουν Τετάρτη, παίζουν Τρίτη, παίζουν Πέμπτη, παίζουν που λέω λόγος και την Κυριακή και δεν έχει ξεκούραση. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί υπάρχει ένα τίμα από πίσω που προσέχει τους παίκτες και οι παίκτες θέλουν οι ίδιοι να προσέχουν τον εαυτό τους προπάνω. Επίσης δεν χρειάζεται μπαμπούλα, αδερφέ. Δηλαδή ο άλλος καταλαβαίνει ότι θα βλάψει τον εαυτό του αν πάει να καθίσει. Δεν λέω για τους τωρινούς, γιατί δεν έχουμε τέτοια κρούσματα φέτος. Παλαιότερα το να πάει να καθίσει ένας ποδοσφαιριστής, ένας καμπό, επιβαρύνει τόσο πολύ τον οργανισμό του. Όχι από πλευράς ξενυχτιού, από πλευράς πώς επιβαρύνει τη μέση του, τα πόδια του, τις γάμπες του. Δεν είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος που πάει να πιει ένα ποτό. Επιβαρύνει τον οργανισμό του άλλες φάσεις. Άγωνα μιλούν γι' αυτό εργοφυσιολόγοι, φυσικοθεραπευτές. Ξέρεις, σήμερα κάτσε στο σκαμπό λέει 2 ώρες. Καταστροφή! Καταστροφή! Και το θέμα είναι ο Ρεσίκος, δεν σου κάνω μια ερώτηση. Εγώ πέσω χωριάτσε, παιδί μου, αυτός που δεν ξέρω τίποτα. Εγώ πληρώνουμε 700 χιλιάρικα το μήνα. 700 για το χρόνο. 700 χιλιάρικα, φίλε, θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό. Γλώσσα λανθάνουσα, λέει την αλήθεια. Όχι εγώ, κάτσε λίγο. Εννοώ, περίμενε λίγο να συνέλθω από το χτύπημα. Ένα λεπτό λίγο γιατί λιποθύμησα. Σω λεπτό λίγο. Να ρίξω λίγο νερό.
Έλα, Κωστάκι, πάμε. Έλα, είμαι έτοιμος. Πάμε. Οι περισσότεροι, βασικά, άμα βάλεις έναν άνθρωπο να γράψει 700 χιλιάρια, νομίζω ότι τα μηδενικά θα ξέρει να γράψει. Εννοείται, ρε φίλε. Δεν ξέρουν πού να βάλουμε την τελεία. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, έχει τόσα λεφτά. Πάρε έναν προπόνητη και στο τέλος της προπόνησης βελτίωσε τις αδυναμίες σου. Μην το κάνεις για τον ΠΑΟΚ, ρε παιδί. Κάντο για τον αυριανό σου σταθμό. Κάντο για να μπορέσει αύριο μεθαύριο στην μια άλλη ομάδα να πας κάπου πιο ψηλά. Δηλαδή τουλάχιστον γι' αυτό κάντο, ρε παιδί μου. Ούτε γι' αυτό δεν έχουν, ρε παιδί μου, την τζίπα το κάνουν. Εκεί τρελαίνομαι. Ειδικά τα έχω με τους Έλληνες παίχτες. Πάρα τώρα, πολύ Έλληνες παίχτες. Εγώ μετά το μάτς με τον Απόλλωνα θα καλούσα δύο συγκεκριμένους. Και θα έλεγα ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλουμε να συνεχίσουμε την συνεργασία. Δύο. Σεβόμενος την ηρεμία της ομάδας, δεν θέλω να πω ότι αυτή θα ήταν ο Λέοβατς και ο Βαρέλα. Δεν θέλω να το πω. Αλλά όχι, λέω, ρε παιδί μου, δεν θέλω να το πω. Θα μπορούσα όμως. Άλλα, πραγματικά εκνευρίστηκα τόσο πολύ και με τους υπόλοιπους, αλλά με τους δύο συγκρίνω. Ευχαριστούμε πολύ, ρε Λέοβατς, σε ευχαριστούμε, ρε Λεβέντη. Μα έχω συμβόλαιο. Πάρε, τι σου χρωστάμε, πάρε και φύγε. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έτσι, επίσης ο Βαρέλα, αβίαστα λάθη. Ο Κάνιας αγνώριστος. Γιατί, ρε παιδιά, έτσι. Γιατί μας στεναχωρήσατε έτσι, ρε παιδιά, προχθές. Γιατί. Γι' αυτό δεν οφείλεται, ρε παιδιά, για να πω η προετοιμασία. Για όνομα του Θεού, τώρα μην λέμε θα δούμε. Έχεις δύο εβδομάδες για να προετοιμαστείς για ένα παιχνίδι. Δεν είδαμε καμία βελτίωση. Καμία. Ακριβώς. Τέλος πάντων. Εντάξει, σε φιλώ. Μπάει! Γεια σου, μαλαμίσιε! Θα παίξουμε ένα Σοκράτη Μάλαμα κάποια στιγμή. Σε μια εκπομπή Σαββάτου. Δεν ερχόμαστε το Σάββατο, αλλά. Οκ. Διαλυματούμπεν και επιστρεφουά. Τι. Τι, βεβαίως, βεβαιότατα, βεβαιότατα. Τζένι! Τζένι, ρώτησες κάτι! Με ρώτησες! Δεν σ' άκουσα! Με ρώτησες! Δεν μιλάς! Έτσι θέλω. Να με κοιτάς τα μάτια και να μην μου λες τίποτα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Επιστρέφουμε! Α, είπαμε LG! Ηχείο! Bluetooth! Κληρώνουμε σήμερα καταπληκτικό! Ένα ηχείο Bluetooth LG! Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. FM κενό στο 54526. Με ελληνικούς ή με λατινικούς χαρακτήρες, γιατί κληρώνουμε εκτός από το ηχείο LG, κληρώνουμε και δύο τραπέζια στη Λαδόκολα. Ναι! Ακούστηκες? Α, και τα κουνεί. Τι έγινε, Κωστάκι? Σε γουστάρει χωριά της, α? Σαν τρελή, ασύστολα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα ρε Γιώργο Κόρο αθάνατε ρε. Παίξε να πούμε τις καλτσοδέντες σου, παίξε να πούμε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Μην το ξεχνάτε. Λοιπόν, ή μου κάνει το σήμα της νίκης ο Σωτήρης Δασκαλάκης, ή μου λέει ότι έχουμε δύο γραμμές και άλλες δύο, τέσσερις. Πάμε. 2310. 23, μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνουμε. 2310-287-888. Για ακόμα ένα τεταρτάκι 20 λεπτό τρέχει χωρίς να λαχανιάζουμε. Τρομερή φυσική κατάσταση ο διαγωνισμός μας, διότι δίνουμε και σήμερα ένα ηχείο Bluetooth LG. Εκπληκτικό, υπέροχο gadget, υπέροχο εργαλείο. Και βέβαια δύο τραπεζούκλες στη Λαδόκολα από το Κορδελιό στον Χαρμάνκιο, που είναι χορηγός δεύτερης ώρας, όπως είναι και η Macron, το κατάστημα της Macron από σήμερα. Εκεί στον Περιφερειακό, στον Εύωσμο. Πάμε στις γραμμές, πάμε. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Καερεστά περιμετίδο λεβεντάσκε στο πλικατόριο. Έτσι. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Έγραφε στο στήθος του Πάμπλο Γκαρσία που αποθεώθηκε στη Ριζούπολη όταν μπήκε μέσα. Αυτό ακριβώς. Αυτό. Ζούμε σου λέμε και όλα έτσι. Τα καίμε. Έτσι ακριβώς. Που βάλανε κροθάφτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Ποτέ, βρε. Σου είπα ποιον φαντάζομαι όταν λέω αυτή τη φράση, ε. Μου είπε. Λαφούζο για νεκροθάφτη. Έχει τα δικά λοιπόν, του. Τι έγινε χθες το βράδυ, Κωστή, και πανηγυρίζουμε? Τι έγινε, ό,τι γίνεται συνήθως. Ο άξιος πρωταθλητής. Βέβαια. Ο Κυρσάβας είπε, λέει, το ευχαριστηθήκαμε, είπε ο Κυρσάβας. Γιατί δεν με το ευχαριστηθεί, 7 έφαγε από τη Γιουβέντους πρόπερση. Σωστά. Ούτε 7 δεν έφαγε χθες. Θα μπορούσε να φάει 7. Ούτε 7 δεν έφαγε χθες. Και δεν θα πάρει ούτε ένα βαθμό δεν θα πάρει από εδώ και πέρα. Έτσι. Έτσι. Θα είναι ευχαριστημένος ο άνθρωπος. Έτσι, όμορφα και ωραία. Από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να το ευχαριστούνται πια. Βεβαίως. Φύγαμε, λέει, χαρούμενοι από το γήπεδο. Θα τους γίνει συνήθεια η αδικία. Είδες ότι η ακόμα αδικία, και χθες μίλησε για άθλιες διαιτησίες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν γίνεται αυτό. Να διευκρινίσω, η αδικία την οποία παίρνουν τα πρωταθλήματα εννοώ. Έτσι. Ο Θαναϊλάκης βέβαια είδε 2-0 εκεί, έτσι. 2-0 Ολυμπιακός! Ναι.
Λοιπόν, για μας δεν λέω τίποτε, τι να πω, φίλε, δεν ξέρω, ό,τι και να πω. Αύριο το πρωί θα περάσω από εκεί μια βόλτα. Να περάσεις, θα σε περιμένω. Έτσι. Να περάσεις. Θα περιμένω, θα κανονίσω να είμαι πριν ανέβεις πάνω. Να περάσεις, θα χαρώ πολύ. Έγινε. Γεια σου, γεια σου Παύλε, γεια σου Συντριβανίση. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας, ναι. Ομορφάντρα μου. Όχι ρε καραμελοτράγουδο, όχι ρε φίλε. Πόσες ώρες περάσανε, Εθεάθης, εθεάθης, πρόσεξε γιατί άμα έχεις φίλε παντού ανθρώπους. Εθεάθης χθες, επί τρίωρη καφεποσία, καφεποσία σε κεντρική πλατεία δυτικής περιοχής. Με εκλεκτή παρέα, φίλε. Με εκλεκτή. Εθεάθης. Εκλεκτότατη. Αλήθεια, ωραία, λέω. Λέω αλήθεια. Και ανθρώπι... Όλο αλήθειες. Όλο αλήθειες. Ποτέ και... ψέματα. Έτσι, έτσι, έτσι. Εκλεκτότατη. Εκλεκτότατη. Εκλεκτότατη τι. Που είναι ο υπερθετικός λοιπόν, δαθμός. Όταν τους παίζουν 90-10, δεν τους φταίει τίποτα. Κερδίζουν. Όταν τους παίζουν 50-50, τους φταίει η διαιτησία. Έτσι φταίει, φίλε. Έτσι εντάξει, είναι. Αυτό είναι, ρε φίλε. Γι' αυτό είσαι ο πιο μισητός αντίπαλος. Γι' αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό ακριβώς. Είναι ελπίζουμε. Ο γιος μου. Ε. Τα νύψια μου είναι γάβρι. Τα νύψια σου, μέρα, τα νύψια σου είναι γάβρι. Από την Κρήτη. Έρχονται που λες μια μέρα, μπαίνει στο σπίτι να κοιμηθεί ο μικρός μου ανιψιός με. Και του βάζει πιτζάμες. Βάζει πιτζάμα του Ολυμπιακού, βρακί του Ολυμπιακού, κάλτσες του Ολυμπιακού. Εφιάλτσες, αυτό δεν είναι ύπνος. Η κουνιάδα μου είναι παόκι. Την παίρνω τηλέφωνο, τη λέω την επόμενη φορά που θα μου στείλει το βρωμόγαυρο. Μέσα στο σπίτι μου θα τον τουφεκίσω τρεις φορές. Κώστα μου, Κώστα! Ακούστε, Κώστα! Άκουσε. Την άλλη μέρα δεν φορούσε τίποτα. Άκουσε, καραμελοτράγουδο. Άκου τι θα κάνεις. Αυτές δεν είναι αυτές πρακτικές που μας αρέσουν. Είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι. Όταν θα ξανάρθει το γαβράκι να κοιμηθεί στο σπίτι σου, θα του κάνεις εγερτήρια ανά 15 λεπτά. Μία ηχητικά, μία υγρά, δηλαδή με κατσαρόλες. Χράκ το νερό! Ναι. Μετά με ήχο, θα βαράς το κατσαρολικό. Έτσι. Επίσης, είδες τι είπες. Φόρεσε την πιτζάμα του Ολυμπιακού και έπεσε για ύπνο. Δηλαδή, ακόμα και εκεί πέφτουν για πέναλτι. Ντροπή! Εν τω μεταξύ, αυτός ο πιτσιρικάς που έκανε την πατάτα ναι. με τον Απόλλωνα. Ναι. Μια μέρα μας λέει, με λέει ο ανιψιός μου, να λέει εσείς οι Βούλγαροι, του λέω μην ξεχνάς ότι η μάνα είναι μισή Βουλγάρα, του λέω. Οπότε του λέω είσαι και εσύ μισή. Είδες ρε φίλε, δηλαδή την κουβέντα αυτή. Ε, δύο, μου λέει έχεις δει και μου ζήτησε συγγνώμη. Βέβαια, δεν αντιλές την κουβέντα ούτε για αστείο αυτή. Του λέω, να ξέρεις, του λέω ότι εγώ είμαι Βουλγαρός, είμαι ο θείος σου. Και Βουλγάρα λέω είναι η μάνα σου. Άρα θείο, θείος. Μισός Βούλγαρος. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό κόψτε τώρα αυτό το Βουλγαρί. Αφήστε, και το δεν... Και αυτό εγώ δεν μπορώ να τα ακούω. Όχι ρε, τίποτα. Ό,τι λέμε, τα αντεθνικά που λέμε, από παντού, δεν το λέμε μόνο για εδώ, έτσι. Τέλος, με αυτά τα πράγματα δεν παίζουμε. Τώρα στους γάβρους, να το κόψουν αυτό. Εντάξει, καζούρα, αλλά φτάνει πια τώρα. Περιμένω, Κώστα, τον πρώτο κακαλούχο διαιτητή που θα πει τέλος. Να σταματήσουμε. Τέλος, φεύγουμε. Τι θα πει τώρα, βρίζω εγώ εσένα, που είσαι Έλληνας, βρίζεις εσύ εμένα. Μπορεί αυτή η ΕΠΟ που έχει... Μπορεί αυτή η ΕΠΟ που έχει Μακεδόνα πρόεδρο να θεσπίσει ένα νόμο και να πει στο πρώτο γήπεδο που θα ακουστεί το σύνθημα βου. Εδώ είχαμε βορειοελλαδίτη πρωθυπουργούς και δεν το κάναμε. Αλλά το κάνει ο διαιτητάκος τώρα, ρε Κώστα μου. Αυτό να μου πεις. Αυτό. Αγόρι μου. Καλημέρα μου σε όλα τα παιδάκια. Φιλιά! Ζουμουσού, αδερφέ μου! Γεια. Φιλιά! Πάμε παρακάτω. Γεια σας. Ναι. Έλα ρε Κωστάκη. Τσιμτσιλή, φιλοξενή Μανολίδου. Μανολίδου intellectual μου, μπιπ. Έτσι. Θα καταρρεύσω. Έλα, Κωνσταντίνε μου. Έλα. Έλα, τι γίνεται, τι είπες, κάτι ήθελα να πω τώρα, τι είπες, κάτι. Τίποτα μου, κάτι δικά μου λέω εγώ εδώ πέρα. Ξαδέρφη του Μπρους Λί, η Τσιμτσιλή. Για πες, λοιπόν, για πες. Θα στείλω τα χρόνια μου πολλά. Να τα στείλεις. Σε ένα παλικάρι, Σαλονικιό, Μακεδόνα, μισό πόντιο, δυνατό παοξάκι. Παλίκαρο, τον ανιψό μου, τον Αριστίδη, γιορτάζει σήμερα στα Χανιά, το αδερφού μου ο γιος. Μπράβο. Σήμερα λοιπόν, είναι, γιορτάζουν οι Αριστίδηδες, τους οποίους τους φωνάζουμε, υπάρχει... το φωνάζει Στίδη φαντάζομαι και όχι Άρη. Άρη το φωνάζουν, Άρη. Έτσι τώρα οι κοπέλες θα το φωνάξουν Αριστίδη. Πού το να το σώσω λίγο με δεύτερη προσπάθεια, το γράφεις με γιώτα όπως ο Άρης Νικολάκης. Ναι. Εντάξει. Το σώσαμε με τη δεύτερη προσπάθεια. Έλα Στίδη! Λοιπόν. Ναι. Με πήρε τηλέφωνο τη Δευτέρα μετά το μάτς, αλταρισμένος. Λέω μη στεναχωριέσαι ρε αγόρι μου. Καλά λέει, εντάξει,
Αλλά λέει να φύγει ο τρελός για την ομάδα. Να φύγει, λέει ο Ενρίκε. Ναι. Τι να κάνουμε, λέει. Έτσι αποφάσισαν. Θα βρούμε άλλο τρελό. Ναι. Εσείς λέω να έχετε εκεί πέρα κουράγιο, θάρρος να υποστηρίζετε τον Μπρέμ. Εμείς λέει εδώ πέρα δεν μασάμε τίποτα. Ναι. Και όποιος βγαίνει και λέει Βούλγαρος και τέτοια. Όχι, ρε, δεν υπάρχει. Ξέρετε, παιδιά. Πάτε στον Αριστείτε, 22 χρονών παλικάρι, να το πείτε μπροστά. Μπορείτε. Δεν θα μπορείτε, δεν νομίζω. Έτσι είναι, κατάλαβες. Από τα ίντερνετ, από αυτά, από τα τηλέφωνα λέμε. Δεν θέλω να φέρουμε ούτε σαν αναπαραγωγή της κουβέντας, το πιστεύεις. Δηλαδή, βγάζω φλίκτενες. Έχω κάνει τέτοιο καβγά. Από τις λίγες φορές στη ζωή μου που πήγα να παίξω ξύλο. Και μάλιστα ξύλο με κάπα σίγμα. Όχι με ξύ. Και ξύλο. Από τις λίγες φορές. Άσε με. Να είχες περάσει από το μνημείο του ΠΑΟΚ από τα παιδιά το 2006, τότε που είχε διοριστεί η κόρη μου, που είχε στο νηπιαγωγείο του Βόλου, σαν νηπιαγωγός να σπουδάσει. Και να βλέπεις το Σεπτέμβριο, ήταν και κοντά ο καιρός, να βλέπεις το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ το 2006 που χάσαμε 2-1, αν θυμάσαι. Τελευταία είχαμε μια ευκαιρία. Να είσαι λίγο, ας πούμε, να έχεις δει το μνημείο, τα παιδιά, ξέρω εγώ, εκεί πέρα. Και να πει δίπλα σου άλλος να λέει έλα ρε Βούλγαρε, θέλατε να κερδίσετε και το μάτς χωρίς να ξέρει τι είναι. Ήταν δύο παιδιά, δύο φοιτητές μπροστά βλέπαν το μάτς. Σηκώνω ρε φίλε. Την κουβέντα. Δεν θέλω καν ούτε να λέμε τη λέξη. Ναι, δηλαδή, δεν μπορώ. Σήκωσα το τραπέζι, αλλά τελευταία στιγμή τα άφησα κάτω. Πέσανε από πάνω όλα τα πράγματα να πούμε, άρχισα να τους βρίζω τρελά. Με λέει η γυναίκα μου, τι από τις πρώτη φορά είδες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. 40 χρονών άνθρωποι. Το λέω δίπλα έχει ένα στενό ρε φίλε. Έλα να μου δείξεις πόσο Έλληνας είσαι. Κακός μπαίνεις σε αυτή, μην μπαίνεις σε αυτό το μονοπάτι. Δεν γίνεται να μην υπάρχει διάλογος, τίποτα φίλε, δεν υπάρχει. Άστο. Όχι, εντάξει, μετά οι άλλοι μου ζητήσουν συγγνώμη και τι τον αφήνετε ρε παιδιά και λέει αυτά τα πράγματα. Φίλε του είστε. Τίποτα. Δεν προσπαθώ να εξηγήσω το αυτονόητο. Ξένο κράτος, αυτό εννοείται. Δεν λέγαν τίποτα, τι να πω. Λοιπόν, τα χρόνια πολλά σε όλους τους εορταζόμενους και ειδικά στο Ανιψάκι μου. Άντερα Αριστείδη. Άντερα Αριστείδη, βήκε. Φιλιά πολλά. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν καταλαβαίνει. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Γεια σου, ρε πλυντήριο. 2310-287-888. Άλλες δύο γραμμές. Ναι, γεια σας. Έλα, Παύλε, καλημέρα, Κώστα. Έλα, πού είσαι, ένα ξύμαντρε. Πού να είμαι. Τα ακούω 8 με 8 και 5, μετά το κλείνω. Καλά, φίλε, εκεί είναι το καλύτερο μου σημείο που παίζουν οι διαφημίσεις. Όχι, γιατί μετά πάμε στην προσευχή και επειδή είστε στο καινούργιο σχολείο με την καινούργια διευθύντρια. Φίλε, όχι, καινούργια διευθύντρια. Ναι, από το 8 και 10 μέχρι τη 1 και 4 που σχολάει, εγώ και σχολείο. Αληθεύει ότι αναρριχήθηκε γρήγορα στην ιεραρχία των σχολικών βαθμίδων και είναι 31 η διευθύντρια. Με επιγονατίδες. Η αναρρίχηση θέλει. Από τάμα. Γιατί τη φαντάστηκα με κορμί Όλγα Φαρμάκη, ταγέρ. Αυτό, Κώστα. Μαζεμένο με. Θέλω στυλό στα μαλλιά πίσω. Το δεκάπτο. Γυαλί λίγο τετράγωνο, ας πούμε. Ένα σκαλί κάτω από Νάνα Μούσκουρη. Και ναι. Νοχελικό λίγο το βάδισμα. Λίγο. Μια βγάζει αυτό μια. Είναι... Ναι. Ταλιέρι. Τι είναι, τι. Ταλιέρι είναι αυτό, ρε φιλάθρο. Δεν είναι. Το ταγέρ θέλω. Πρόσεξε. Δεν θέλουμε η φούστα πάνω από το γόνατο. Είναι ακριβώς το γόνατο, αλλά στο σταυροπόδι pencil, θα υπάρξει. Πένσιλ, φούστα. Πένσιλ λέγονται αυτές. Πώς λέγονται? Πένσιλ. Πένσιλ. Θα το στείλω στα αγγλικά. Πένσιλ. Pencil. Από πού ως πού? From where to where? Είναι μακρόσφαιρο. Είναι... Έτσι. Αλλά έτσι. Τέτοια διευθύντρια. 30 στα 31. Δωδεκάποντο. Δεν είπα δωδεκάποντο. Να πέσει τα σκαλιά να σκαλώσει το υγό. Δηλαδή σε τέτοια φάση. Όντως είναι αξιομνημόνευτη η διευθύντρια. Δεν πλησιάζει γονιός πολύ κοντά. Ναι. Από το φόβο μη φύγει κανένα κουμπί από το πουκάμισο και βγάλει μάτι. Δεν πλησιάζει. Πλάκα κάνεις. Κανένα σωστή. Σου λέω από τις 8 και 5 με το που κοιμήσει το κουδούνι. Σοπα ρε φίλε. Δεν μου λες είχε κύμα αποθεώσει και τέτοια για τη διευθύντρια. Ρε δεν έφευγε κανένα. Δηλαδή. Μέχρι πέρσι πηγαίναν τα παιδιά, τα πετάγανε σχεδόν έξω από την πόρτα του σχολείου και φεύγανε. Από τα μάτια της άλλης αντιπρόσωπης το παιδί. Ένας τώρα, μόνο. Παρκένουν όλοι, κατεβαίνουν όλοι κανονικά. Περιμένουν, κάνουν και το σταυρό στην προσευχή όλοι κανονικά. Ακούν τι θα πει. Φεύγουν όλα την κοιτάνε στα μάτια. Όλοι την κοιτάνε στα μάτια. Και περιμένουν όλοι το πρώτο διάλειμμα. Αληθεύει ότι είχε 2.500 γονείς και από άλλα σχολεία άσχετα. Πήγαν δηλαδή αλλού τα παιδιά τους και ήρθαν στο συγκεκριμένο σχολείο για να αποθεώσουν τη διευθύντρια! Παπάδες όταν το πλήττω. Δηλαδή είναι πρώτη φορά που στην περιοχή μας όλοι οικειοθελώς πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Κάποια στιγμή σηκώνεται ο υποδιευτής και λέει όλοι χέρια ρε! Όλοι χέρια για την διευθύντρια! Εσύ γιατί δεν σηκώνεις χέρια! Έτσι Κώστα, έβλεπα τις μάνες
Βαριεστημένες, γκρινιάζονται να φέρουν τα παιδιά στο σχολείο. Φέτος όλοι οι μπαμπάδες χαμογελάζουν. Όλοι οι μπαμπάδες φέτος. Φυρισμένοι, αρωματισμένοι. Έτσι. Τι κολόνια μυρίζει 8 και 10 το πρωί. Δεν έχει ξαναμυρίσει, ρε φίλε. Μοίρασε φανέλες η κολονία, η γερμανική ομάδα. Εν τω μεταξύ. Θα κρατήσω ενήμερο και θα σε εμπλουτίσω με πρόγραμμα. Όχι, θα την κάνουμε ένθετο καταρχήν. Έτσι. Ξεκινάμε. Ναι. Μπορούμε να πούμε σχολείο ή νομίζω ότι δεν θα είναι φρόνιμο. Δεν θα είναι φρόνιμο. Όπως και οι γονείς. Άρα, ναι, αληθεύει ότι φορώντας το στενό κολλητό πουκάμισο με τα κουμπιά να είναι έτοιμα να πιτσικάρουν, αυτό είναι το σωστό ρήμα, κάποιος πήγε κοντά και της λέει ξεκουμπίσου και κάνει ένα κράκ έτσι και τάκ 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 ερυπή οφθαλμού, έγινε το παπαπαπαπαπαπα με τα κουμπιά. Μάλιστα, ευχαριστούμε για την ποδοσφαιρική κουβέντα, αδερφέ. Κάτι τελευταίο, ξέρεις, γιατί μετανιώνω που δεν είδα αυτό το Γιούρι Γκέλλερ που έκανε τηλεπαθητική να κάνω τα κουμπιά κάτι, ρε φίλε. Αυτό το έκανε με κουτάλια! Βέβαια με κουμπί θα το έκανα, εγώ θα στράβω τα κουμπιά. Νόμιζα θα έλεγες, ξέρεις γιατί μετανιώνω, που δεν έμεινα 42 χρόνια στην ίδια τάξη. Ρε έτοιμος είμαι, ψάχνω τα χαρτιά μου να δω, μπας και δεν πέρασα καμιά τάξη, μπας και δεν πέρασα χαρτιακός καμιά Πέμπτη, Τετάρτη. Πήγαινε, λέγεται ενισχυτική διδασκαλία, ενισχύεις τον ψυχικό σου κόσμο. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ένθετο. Το ένθετο της διευθύντριας είναι μια χορηγία από την Glimart. Αγόρι μου. Πάμε γραμμή, τελευταία και καλύτερη. Ναι. Κωστή. Θέλω να σου πω ότι όλοι από τις 8 και μισή που βγάλαμε γραμμές μέχρι τώρα ήταν όλα μια εισαγωγή για αυτό που θα πεις τώρα. Το ακούμε, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σε περιμένουμε. Πάμε. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα, αλήθειες λες. Σταμάτησα από ψυχές. Όλα ρε σταμάτη! Δηλαδή, για πες μου τώρα, ναι, ο Λούτσου στα Ρουμάνικα πώς λέγεται, ξέρεις? Λουτσέσκου. Κανονικά, φίλε. Μπράβο, ναι. Λουτσέσκου. Έτσι. Είδες, μάθαμε και κάτι καινούργιο. Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Δεν μου λες, άμα ήταν να φάνε 7 γκολ από τη Sporting Λισαβόνας, πόσα θα φάνε από την Μπαρτσελόνα και από τη Γιουβέντους, δηλαδή. Ο άγνωστος Χ ισούται με τον υπεράνω αυτό αριθμό επί το κλάσμα τεστραμένο. Είναι η απλή μέθοδος των τριών. Των τριών, δεν ξέρω αν με εννοείς, των τριών. Πάντως λέω, αυτός ο Κρυσάβας είναι απίστευτος, δηλαδή πώς μπορεί και βρίσκει πάντα και να λέει όμως δηλαδή πράγματα δηλαδή για να καλύψει όλη την γύμνια. Πάντως να σου πω την αλήθεια. Έχεις αρχίσει και το συμπαθείς. Έχουν έναν τρόπο όμως δηλαδή να τους δίνουν στα μάτια. Από εμάς δεν με το έχει κάνει κανένα. Όχι, φαντάζεσαι. Έναν αντίστοιχο εδώ να βγαίνει και σου λέει πράγματα. Δεν τον αφήνανε, φίλε, οι δικοί μας. Αμπίστευτο. Έτσι. Δηλαδή, εδώ τι να ταΐσει τον κόσμο. Του λες την πραγματικότητα, του λες την αλήθεια. Θα στεναχωρηθούμε, θα φαγωθούμε μεταξύ μας 100%. Αλλά στο τέλος πάλι δεν θα μπορείς να πεις ότι σε κοροϊδεύω. Αυτός βγαίνει τώρα, φίλε, βγαίνει τώρα εχθές και λέει για τις άθλιες διαιτησίες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και τι λέει να ότι πεις, χάρη και ο κόσμος στο ΜΑΤ. Δηλαδή, εγώ ήμουν ο παδός του Ολυμπιακού. Έφυγε χαρούμενος, λέει. Δηλαδή, είναι δυνατό. Όχι, έφυγε χαρούμενος, φίλε. Να πω κάτι. Και η Κάρεό της έφυγε χαρούμενη όταν τη ματσακόνιασε στην Άγρια Ορχιδέα ο Μίκη Ρούρκ. Χαρούμενη έφυγε, έτσι, πιστεύω. Τι να πω. Και κάτι τελευταίο. Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός. Τι Παναθηναϊκός. Όχι, είπες κάτι τελευταίο. Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Πράκτορ, μηδέν. Ο Πέδρο θα μας λείψει, πιστεύω. Μας λείπει ήδη. Δεν ξέρω, δηλαδή αυτό νομίζω. Δεν κρύβομαι, το είπα. Με στεναχώρησε, ήθελα να μείνει. Αλλά δεν κάνουμε εμείς κουμάντο, ούτε διατάζουμε, ούτε επιτάσσουμε. Δεν εννοώ ότι ο Βιερ είναι και ο Μάκ είναι χειρότερη, αλλά εντάξει. Νομίζω θα μας λείψει. Τώρα... Εννοείται ότι δεν είναι χειρότερη. Η τρέλα του κυρίως, αυτό το άναρχο που είχε, αυτό είναι που. Εντάξει, οκ. Φιλιά! Α! Πριν φύγεις! Περίμενε! Ναι, βγάζεις και τους τυχεροί που λένε στα χωριά μας. Το να το στείλω. Ένα τον. Θέλω να μου δώσεις ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 59 για να δώσω σήμερα το LG, το υπέροχο ηχείο Bluetooth, το μπλε δόντι. Το 11. Το 11. Πάρα πολύ ωραία. Το 11 που δεν το φοράει κανένας αφού έφυγε ο Ενρίκε. Θα το ήθελε ο Μακ, πιστεύω, το 11. Ή ο Βιερίνια, αλλά τέλος πάντων. Και ένα, δύο ακόμα για να δώσω το λαδοκολουά. Το 39. Πολύ ωραίος είσαι. Και το 59. Έγινε! Σε φιλώ! Ζουμουσού, αδερφέ μου! Να σε καλά!
Bye, καλημέρα Κωστή, καλή αρχή. Επιτυχία σε εσένα και στα παιδάκια μας που άρχισαν σχολείο. Όσο και την παοκάρα μας θα βρει το δρόμο αργά. Ο 766, αργά ή γρήγορα. Είναι ο Μαστακούρης ο Παναγιώτης. Γεια σου, αδερφέ μου. Καλημέρα. Βάλαμε και τραπέζι. Γεια σου, Ευρωπόντια. Κωστή, καλημέρα. Δώσε τραπεζάκι, λαδόκο να πάω το κορίτσι μου. Ένα ρομαντικό δείπνο. Ο Γιάννης Σολοϊμεζίδης του κουτιού. Γεια σου, Χατζηγιοβανάκη Παναγιώτη. Χίο και τραπέζι, καλημέρα Κωστή. Πολύ στενά αγόρια με την ομάδα. Φοβάμαι ότι μέχρι να φορμαριστούμε θα πετάξει το πρωτάθλημα. Καλημέρα Κωστή, βάλουμε και τραπέζι να γεμίσει το στομάχι, βάλει και Bluetooth. Ξάδερφο Σακχόφ, Δημήτρης Μενεξές. Κωστή, καλημέρα. Καλά το είπε ο πρόεδρος. Ξεχνάμε το χθες και πάμε για αγώνες μέχρι θανάτου. Βάλαμε σκληρός, λέει ο Γιάννης από Τσομπελόκι. Φαντάζομαι με την οξυδέρκεια που με διακρίνει και με το υψηλό IQ ότι πρέπει να είσαι από Τσομπελόκι. Δηλαδή το αμπελόκι, μάλλον αυτό θες να πεις. Ε, πώς με βλέπεις. Έτσι, φίλε, έτσι. Μαγεύω, φέλγω. Καλημέρα, Κωστή και συνακροατές για το LG. Γεια σου, Κωστάκι μου, καλημέρα. Βάλουμε για τα δώρα. Το χείο το θέλω, η λαδόκολα θα πέσει άνεργο. Καλημέρα, στο ευχαριστώ το Δημήτρη. Γεια σου, Δερμιτζάκι Γιώργο. Bluetooth, ραπ της Λευθέρης. Καλημέρα, Κωστή, λέει ο 222. Καλημέρα στα παιδιά, γεια σου, Βασιλική μου. Γεια σου, Ανδρέα, να σε γερός. Δεν πρόλαβα να διαβάσω τίποτε από το. Από το Facebook. Γεια σου Γιώργο Τριανταφυλλίδη, καλημέρα Κωστάρα μου, σε ένα όλη τη Ζουμουσού παρέα. Ζουμουσού λέμε και όλα τα και με κύριε Λουτσέσκου, όνειρο είναι για σένα που είσαι προπονητής στον ΠΑΟΚ. Όχι το ότι θέλει να πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Πολύ σωστό. Γεια σου Χρύσα Άντσου, γεια σου Κοριτσάρα, γεια σου Κολώνα, γεια σου Ξανθοπούλου, γεια σου Πολυχρόνιο Σιφίδη, γεια σου Τουλάρα, είδα κλίση, είδα κλίση Τουλάρα, αργά την είδα την κλίση. Λοιπόν, χορηγή δεύτερη ώρα είναι η Macron, το Macron Store, εκπληκτικό κατάστημα εκεί. Στον περιφερειακό, στον Εύωσμο, δίνετε και τις ομάδες σας, ακαδημίες, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, όμορφα και ωραία. Macron Store, που δίνει φυσικά και την Παοκάρα. Εννοείται λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, εκπληκτικά πράγματα θα φάτε εκεί, στα Ελευθέρια. Να πω, το κατάστημα της Macron βεβαίως είναι στην Αντώνη Τρίτσι, στην Αντώνη Τρίτσι 76 στον Εύωσμο. Πάω να δώσω τα δώρα! Λαδόκολες. Λοιπόν, τη μία λαδόκολα κερδίζει ο Μενεξές Δημήτρης σε 9-15. Την άλλη λαδόκολα κερδίζει ο 6-24 που δεν έχει στείλει ονοματεπώνυμο. Γεια σου Κωστής. Και το 6-24, 6-9-44. Κερδίζει τη δεύτερη λαδόκολα. Έρχεστε από εδώ για τις λαδόκολες να πάρετε το χαρτάκι σας. Επίσης, όσοι κερδίσατε τις φανέλες από το Club Hannover, από τον κορυφαίο σύνδεσμο στην Γερμανία, θα σας πω αύριο πού θα πάτε να τις παραλάβετε. Στέλνουμε σήμερα τα ονόματα, θα πάτε στο Ρετούς Λαμπράκι 105 να παραλάβετε από την Αγγελικούλα μας εκεί τις φανέλες για να αποφύγουμε τα μπερδέματα. Και βέβαια, το ηχείο πηγαίνει. Κάνω μόνος μου, φίλε, το. Λοιπόν. Ο 6947027, καλημέρα, βάλαμε και τα δώρα. Το ηχείο το θέλω, η λαδόκολα να πάει σε άνεργο. Γεια σου, Κωνσταντίνε! Εσύ είσαι ο τυχερός και κερδίζεις το υπέροχο Bluetooth ηχείο. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλήματος, μία ακόμα εκπομπή. Πολιτισμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Φτάνει στο τέλος της! Ευχαριστώ το γιγαντιαίο ήρωα! Αυτό το παιδί που κόλλησε και σήμερα βαρέα και αντιγυνά ένσημα, τον Σωτήρη Δασκαλάτσι. Ήταν Κωστής Τσατσαρός στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο. Έρχεται η Τρόικα, δεν φεύγει κανένας. Bye, 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 bye.